Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντιθέσεις εκτάκτως με μια διαφορετική σελίδα στην πορεία των γεγονότων, που θα δείτε όμως ότι με τα όσα βιώνει η χώρα, συνδέεται σε ευθεία γραμμή και δεν είναι απλά παράλληλη πορεία. Ο απόψινός φυλοξενούμενός είναι ένα πρόσωπο στο χώρο της επιστήμης που δεν έχει αποφύγει τη δράση στα κοινά, θα έλεγα όμως ότι πρόλαβε, ενδεχομένως λόγω της ιατρικής του, επιστημονικής του ιδιότητας, να φύγει νωρίς από αυτά. Όχι ότι απουσιάζει με τη δική του άποψη και θέση και τη δημόσια εκφορά του λόγου. Είναι ο δόκτωρ Θάνος Ασκητής, νευρολόγος-ψυχίατρος. Καλησπέρα. Καλώς σας δω. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνα, πολλές ιδιότητε. Θα πρέπει να πω ότι στο Ηράκλειο βρέθηκε επάφο μια εκδήλωση που βούλιαξε κυριολεκτικά την αίθουσα. Όμω, κύριε Σκητή, θέλω πριν έρθουμε στο καθαυτό αντικείμενο να ξεκινήσω λίγο ερετικά. Στην οικονομική κρίση υπάρχει διάθεση για σεξουαλική ζωή. Η διάθεση για η σεξουαλική ζωή υπάρχει πάντα. Αν μου πείτε, έχει επηρεαστεί η σεξουαλική μα ζωή από την οικονομική κρίση, η απάντηση είναι ναι, έχει επηρεαστεί. Και μάλιστα για να σα προλάβω, ποια από τα δύο φύλλα έχουν δεχτεί περισσότερο το πλήγμα τη κρίση, ενώ πιστεύαμε ότι είναι γυναίκε. Σε μια μελέτη που κάναμε πριν από 1,5 χρόνο, φάνηκε ότι η γυναίκα δέχεται να πιέζεται περισσότερο από την οικονομική κρίση στην ερωτική τη ζωή. Σήμερα μπροστά πολύ και μακριά είναι ο άντρα. Ο οποίο άντρα πιστεύω ότι εισπράττει την οικονομική κρίση στο μεγαλείο τη. Άνεργο, πιεσμένο, δύστυχο από την οικογενειακή συμπίεση, ανίμπορο και απαξιωμένο από την οικονομική κατάσταση, και εξαιρετικά θυμωμένο από τα δεδομένα που βιώνει στη χώρα του. Άρα, κατέρευσε πρώτα ένα πρότυπο για αυτό που λέμε άντρα, και αυτό μετά το βίωσε εσωτερικά. Ναι. Με αποτέλεσμα. Και το βιώνει εσωτερικά. Και το βιώνει, προφανώ. Διότι ξέρετε, η ανεργία και η εργασία με τον άνδρα είναι απόλυτα ταυτισμένη δύναμη τη δική του πραγματικότητα. Μην ξεχνάτε ότι οι κοινωνίε τον άνδρα έβαλαν μπροστά στη μηχανή τη δουλειά, τον αντιμέτωπισαν και του είπαν ότι πρέπει εσύ να είσαι ο ικανό. Αυτή η δύναμη του άνδρα σήμερα πραγματικά δοκιμάζεται άγρια. Δοκιμάζεται σε έναν βαθμό μάλιστα παραγωγική ηλικία, που είναι τα 30 με 40, που είναι η καρδιά του άνδρα που μπαίνει στη ζωή και στη μηχανή, δίνει προσωπικέ εξετάσει. Όχι μόνο στον εαυτό του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στο οικογενειακό του σύστημα. Το οποίο οικογενειακό σύστημα σε έναν βαθμό του χρεώνει αυτό το πρόβλημα. Τον θεωρεί αδύναμο και ανίκανο. Γιατί ξέρετε, ο άνεργο στο σπίτι του έχει δύο ερωτήματα να απαντήσει. Ένα, γιατί απολύθηκε. Και δύο, ήσουν λάθο και έχασε τη δουλειά σου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι εισπράττει μειονεκτικά τον εαυτό του. Πολλέ φορέ και η γυναίκα δείχνει το θυμό τη και την ενοχλητική τη στάση, απέναντι σε μια λογική ότι πλέον τα λεφτά που δεν έχουμε χαλάνε τη ζωή μα και κυρίω τη ζωή του παιδιού μα. Το πω διαφορετικά σαν γυναίκα, τη ζωή του παιδιού μου. Γιατί η γυναίκα είναι πιο σοβαρή στρατηγική και λογική σε απαιτήσει και χρεώσει που η ίδια βάζει μέσα στο οικογενειακό τη σύστημα. Ο άνθρωπο λοιπόν είναι ευάλωτο αυτό. Και η κρίση πραγματικά του έχει δημιουργήσει δική του κρίση, εσωτερική ψυχική κρίση και έντονο θυμό, απελπισία και φόβο το τι μελιγενέστε. Ωραία, αλλά εδώ καταρρύπτεται ένα μύθο που λέει ιστορικά ότι σε μεγάλους κύκλους κρίσεων, όπως αυτός που βρίσκεται η χώρα μας, η σεξουαλική δραστηριότητα πολλαπλασιάζεται, αυξάνεται και η έντασή τη και η διάρκεια τη και η συχνότητά τη. Έχετε μια εξήγηση γιατί ναι. συμβαίνει αυτό. Σε κρίσει όμω, που οι ανθρώπινες δυνάμεις έρχονται κοντά, ενώνονται. Η κρίση εδώ δεν φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Αν πάμε σε πολεμικές περιόδους, όλες οι κοινωνίες, παγκόσμια, mm -hmm. έχουν δεχτεί ως κριτήριο επιβίωσης, οι άνθρωποι τι έκαναν, αγαπήθηκαν, ενώθηκαν, γέννησαν παιδιά, δημιούργησαν προοπτικές ζωής και ανέπτυξαν τη δυνατότητα της επιβίωσης μέσα από τη δοκιμασία της ζωής της ίδιας, που είναι ο θάνατος. Εδώ έχουμε μια οικονομική κρίση που οι άνθρωποι διχάζονται, αλληλοκατηγορούνται, αλληλοχρεώνονται, ψάχνουν τους ενόχους, γίνονται δικαστές των άλλων και πολλαπλάσια μέσα στο σπίτι που χάνει αυτά που είχε. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η κρίση ανέτρεψε αγαθά υλικέ προδιαγραφές και τρόπο ζωής που είχαμε μάθει να τον υπηρετούμε. Το lifestyle, η άπλετη οικονομική παρουσία, το λεφτά έχουμε, «Χαλάμος θα θέλουμε, τελείωσε αυτό. Ποιο στέει πιο πολύ γι' αυτό, ο άνδρα. Γιατί αυτό θα είναι ο ηγήτορα τη οικογένεια και μάλιστα σε πιο μικρέ κοινωνίε, ο άνδρα είναι ο ευάλωτο, ο αδύναμο κρίκο, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στι απαιτήσει τη οικογένειά του και είναι ο δαχτυλοδεικτούμενο, αποτυχημένο άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Και παρασύρει το καράβι όλο. Ο καπετάνιο, ξέρετε, όταν δεν κυβερνάει κάτω το καράβι, δεν φταίει ο μηχανικό ούτε ο Μούτσο, ούτε φυσικά οι επιβάτε. Φταίει ο καπετάνιο. Και ο καπετάνιο σε μια οικονομική κρίση είναι πάντα ο άνδρα. Δεν μου λέτε το γεγονό ότι ουσιαστικά έχουμε, να το πω διαφορετικά, μια σεξουαλική κάμψη στι σχέσει. Δεν έχουμε κάμψη. Όχι κάμψη. Έχουμε μειωμένη επιθυμία. Μειωμένη επιθυμία. Το σεξ δεν έχει πρόβλημα ω πρόβλημα. Α. Απλώ οι άνθρωποι στην κρίνια του, στη φωνή και στην ένταση που βιώνουν, στην απελπισία των αγαθών που χάνονται, στην οικονομική ανασφάλεια που εγκλέβονται μέσα και εγκλωβίζονται για τα καλά, κρύβεται η πραγματική διάθεση του σε θέλω και με θέλει. Ναι, αλλά έτσι αρρωσταίνει, θα σα πει κάποιο, η σχέση μέσα στο σπίτι. Ενδεχομένω. Άρα ναι. και με τον γείτονα, άρα ναι. και με τη μεγαλύτερη συλλογικότητα. Ναι. Άρα μιλάμε για μια κοινωνία που αρρωσταίνει. Ναι, που αρρωσταίνει στι επιπτώσει τη. Προφανώ. Δεν αρρωσταίνει όταν η σχέση είναι η γη, Γιατί εδώ πέρα θα βάλτε σωστά το ερώτημα. Ένα ζευγάρι που είναι αγαπημένο. Που έχει συντροφικότητα, διαχρονική τεκμηρίωση. Θα υποστεί την κρίση, θα την υποστεί. Θα έχει όμω καλύτερο χειρισμό στο να ζήσει θετικά. Γιατί πίσω από εμά υπάρχει ένα παιδί ή δύο παιδιά, υπάρχει ένα σύστημα που μα υποστηρίζει και υπάρχουν και ανάγκε που πρέπει να εκπληρώσουμε. Η σεξουαλικότητα ω κριτήριο ζωή έχει μια δυναμική παρουσία. Το εγώ και εσύ. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει η λογική του εγκεφάλου, η καθημερινή πρακτική των απαιτήσεων και η διαχείριση της ζωής, που δεν είναι μόνο ένα οργασμός ή μισή ώρα σεξ. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα εκπληρώσουμε ως προϋποθέσεις. Δεν θα γίνω κοινικός ή ομός, να σας πω ότι οι πλούσιοι κάνουν καλύτερο σεξ από τους φτωχού. Θα σας πω όμως ότι η αλήθεια της ζωής απαιτεί καλή ποιότητα ζωής. Και καλή ποιότητα ζωής σημαίνει χρήμα. Σημαίνει όλες αυτές τις προδιαγραφές που χάνουμε, γιατί κοιτάξτε, άλλο η κρίση ενό πολέμου που μέσα από τα χαλάσματα δημιουργούμε και άλλο γκρεμίζουμε εμείς αυτά που δημιουργήσαμε γιατί κάποιοι μας είπαν ότι τώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να ζεις έτσι. Δεν μου λέτε κυρία Σκητή, μπερδεύεται η ιστορία περισσότερο και γίνεται πιο πολύπλοκη σε μια περίοδο που περιγράφαμε και σας έχω ακούσει και εσάς να το λέτε ότι ιδίω ο άντρα έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Μιλάω την περίοδο του lifestyle, του καταναλωτισμού, ναι. τη ευμάρεια. Από κυνηγό έγινε θύραμα, Τώρα έρχεται και η κρίση που μπαίνει το ζήτημα το οικονομικό. Το βάζετε ανέ... πάρα πολύ σωστά. Τώρα γκρεμίζεται ο άνδρας. Ο μαλθακό άνδρας του lifestyle. Γιατί αν μου λέγατε ποιε είναι οι πλευρέ προβολή στη σχέση των δύο φίλων, θα σα έλεγα ότι ο πολεμιστή άνδρας με τα πολεμικά έγινε ένα μαλθακό νοικοκύρη, μικροαστό ή μεγαλοαστό, που το lifestyle του έδωσε μια ναρκιστική υπερβολή, να θέλει να είναι νέο να είναι ωραίο, να έχει φιλενάδε, να έχει χρήματα, να έχει εξουσία, να έχει ρόλο στη ζωή του. Αλλά το επέβαλε μια γυναίκα που στη Δύση η γυναίκα έγινε υπεράνδρα. Δηλαδή το 70, θα δείτε και στη χώρα μα ότι η γυναίκα πλέον ισχυρή και δυνατή μέσα στην κοινωνία, μπαίνει στην οικονομική μηχανή πρωταγωνιστικά, παντρεύεται πια η ίδια, δεν παντρεύεται τον άνδρα τη, παντρεύεται το ρόλο που η ίδια κοινωνία τη δίνει, γεννάει λιγότερα παιδιά, Γίνεται πιο δυναμική, πιο superwoman και παράλληλα του χρεώνει ρόλου που αυτό όλο και πιο πολύ φοβάται από αυτά που χάνει, από δομέ που είχε παραδοσιακά και που δυσλειτουργεί μπροστά τη και σεξουαλικά. Μην ξεχνάμε ότι τα σεξουαλικά προβλήματα έχουν γίνει πολύ περισσότερα στι δυτικέ κοινωνίε. Που η γυναίκα σου λέει είσαι λίγο, δεν με ικανοποιεί και μιλάω στο κρεβάτι, στο σεξουαλικό κρεβάτι. Σωστά. Που η γυναίκα έχει εραστέ, που η γυναίκα δεν είναι μοιραίο πρόσωπο ενό άνδρα επιλέγει, κρίνει, επικρίνει και κυρίως αποφασίζει για τη δική της ζωή, χωρίζει και σε πετάει και έξω το σπίτι. Αφού σε χωρίζει και εσύ πληρώνεις το δάνειο, σου λέει κιόλας δεν μου κάνεις, από το σπίτι φεύγεις και μένω εγώ με το παιδί. Και μπορεί να έχει και φίλο. Και αυτό δεν το κατακρίνουμε ως μια παράλογη πλευρά. Είναι μια πραγματικότητα της σημερινής εικόνας, της σημερινής κοινωνίας. Ο άνδρας λοιπόν έγινε μαρθακός, τώρα γκρεμίζεται και από αυτό. Χάνοντα το οικονομικό του πρόσωπο. Κρατώ τον γκρεμίζετε και θέλω να μου δώσετε και μία παράμετρο, γιατί για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον που ανοίξαμε έτσι τη συζήτηση. Θα πάμε μετά στη σεξουαλική αγωγή. Α, έχουμε ένα δείκτη στι αυτοκτονίε που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό, σα ρωτώ και ω ψυχίατρο, δηλαδή να μην έχουμε το πικ, αυτό που φαντάζεται η κοινωνία. Αλλά ω προ τι αιτίε έχουμε μία δραματική διαφοροποίηση. Είναι οικονομική λόγη, είναι οικονομική δυσπραγία. Δεν είναι αμυγός. Προφανώς πρόκειται για πιο ευάλωτους. Εγώ δεν θα κρίνω αν το απενεννοημένο είναι η επιλογή ή όχι. Είναι επιλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω, με όλη αυτή την προβληματική κατάσταση που περιγράφεται στο σύγχρονο σπίτι του Μέσου Έλληνα, θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα επιπλέον για κάποιους που παίρνουν τη μεγάλη απόφαση. Εντάξει, δεν είναι καταρχήν μεγάλη απόφαση και για κανέναν δεν, κανένα δεν είναι λύση η αυτοκτονία. Για κανέναν απολύτω. Όσο μεγάλο πρόβλημα και να έχει στη ζωή σου, δεν οφείλει να πεθάνει. Οφείλει να ζήσει, να παλέψει. Και θα σα πω, πιστεύω και ω άνθρωπο, ότι πάντα υπάρχει λύση. Είναι γεγονό ότι έχουμε περισσότερε αυτοκτονίε αυτή την περίοδο. Και αν μου πείτε, είναι η αιτία τη οικονομική κρίση το αποτέλεσμα, το τραγικό αυτό. Είναι η αιτία. Αλλά ο άνθρωπο ο οποίο αυτοκτονεί, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ψυχοπαθολογία. Υπάρχει μια βάση Βεβαίως. οπωσδήποτε. Βεβαίως. Το... Υπάρχει μια παρορμητική συμπεριφορά προ την αυτοκτονία και υπάρχει και η οργανωμένη αυτοκτονική συμπεριφορά. Αυτό που αυτοκτονεί τι ζητάει. Δεν ζητάει λύση. Φυγή ζητάει. Φεύγει από το πρόβλημα. Τιμωρώντα τον εαυτό του ή του άλλου. Στην οικονομική κρίση, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τιμωρούν τον εαυτό του για λάθη που έκαναν. Όταν έχει χρήματα, θα κάνει λάθη. Όταν πα να τα διαχειριστεί, μπορεί να πέσει έξω. Η δύναμη όμω τη ζωή σου δεν σημαίνει ότι έγινε μηδέν το πορτοφόλι μου και εγώ παίρνω φόρα και πέφτω από το βράχο ή πάω στο τρένο και γίνομαι κομμάτια και αφήνω τα παιδιά μου πίσω, γιατί αυτό που αυτοκτονεί αφήνει πίσω του και ένα στίγμα στα παιδιά του, στο σπίτι του, στο σόι του. Και ίσω είναι και μια ερμηνεία ότι αυτό που θέλει να πεθάνει βγάζει μια κραυγή διαμαρτυρία. Λέει, με οδήγησε το σύστημα. Μου τελείωσε τη ζωή εσύ, ο κακός Έλληνας, η κακή χώρα, η κακή πολιτική, το κακό μου μυαλό. Κάποιος φταίει. Η δύναμη λοιπόν είναι αυτός που φταίει να είμαι εγώ που προσπαθώ ξανά να διορθώσω τα λάθη μου και να ζήσω. Η αριθμή λοιπόν είναι μεγαλύτερη. Θα σα έλεγα όμω ότι οι αριθμοί δεν πρέπει να μα προβληματίσουν στον βαθμό μιας κοινωνικής ευαισθησίας και αντίληψης ζωής ότι η κρίση αφορά όλους μας. Και πλούσιους και φτωχούς. Πείτε μου κάτι παλιά, δεκαετία του 60, το κίνημα της αμφισβήτησης έλεγε «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Αντιστοίχω θα προτείνατε «Κάντε σεξ, έρωτα, όχι αυτοκτονίες». Βεβαίω, αν το βάλετε εσείς έτσι τόσο ερωτικά και επίτηκα, ναι. Το κάνε έρωτα σημαίνει ζωή. Νομίζω ότι ο άνθρωπο ο είναι ερωτευμένο, γεύεται έναν άνθρωπο, το αγγίζει το σώμα του, τον φυλάει, τον χαϊδεύει, κορυφώνει μαζί του. Είναι σπουδαία ψυχικά κριτήρια τη ύπαρξή μα. Και αλλήμον στον άνθρωπο ο οποίο ξεχνάει να καταλάβει ότι το σεξ δεν είναι απλώ μια προβολή ναρκιστική επιβεβαίωση. Δεν είναι μόνο πόσο αρέσω, πόσο μετράω, με πόσου μπορώ να πάω ή με πόσε μπορώ να κατακτηθώ. Αλλά πραγματικά με πόσου ανθρώπου μπορώ να νιώσω, να απολαύσω, να τελειώσω. Αυτό είναι η συνέχεια τη ζωή. Και από εκεί ξεκινάει και η αγάπη. Η αγάπη όχι με την έννοια την θρησκευτική, αλλά με την έννοια την πραγματική, την υπαρξιακή. Δεν έχω τίποτε με τη θρησκεία. Έχω όμω να πω ότι στην κλώσσα τη ψυχή η αγάπη είναι το μοναδικό κριτήριο που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι δυνατό, ότι αξίζει. Είναι σπουδαίο πράγμα ένα άνθρωπο να σε αγαπάει, να ενδιαφέρεται για σένα να σε πονάει, να σε στηρίζει να σου κάνει και έρωτα. Νομίζω πως αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτε μαγικά και υπερβολικά. Είναι σπουδαία όμως και κυρίως αληθινά. Ξέρετε, η μεγάλη δυσκολία είναι στην απλότητα. Και οι Έλληνε εκεί υποφέρουν στην απλότητα πώ την αποκωδικοποιούν. Και θέλω να σα ρωτήσω, αν συνάμα αυτή η κρίση που φαντάζομαι σημερίζεστε πια την άποψη ότι δεν είναι αμυγό οικονομική στην Ελλάδα, έχει το οικονομικό περιβάλλον, είναι πολυεπίπεδη, είναι πολιτιστική, πολιτισμική, θεσμών, κουλτούρα. Έχει στέρηση. Έχει στέρηση πολύ. Χάσαμε αυτά που είχαμε και είχαμε πάρα πολλά. Έχετε δίκιο. Το στερετικό σύνδρομο είναι μεγάλη ιστορία εδώ. Και έχει θυμό. Και έχει και θυμό. Θέλω να σα ρωτήσω αν όλα αυτά μπορούν να μου οδηγήσουν σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. Συνέπεια όλων όσων περιγράφαμε είναι ότι οι Έλληνε δεν είχαν και υγιεί σεξουαλικέ σχέσει. Κοιτάξτε, τι θα πει καταρχήν υγιή σεξουαλική Α. σχέση. Οι σχέσει, όπω είπατε εσεί, το υγιείς, έχει να κάνει με το πόσο με τον εαυτό μου έχω το δικαίωμα να ζω, να απολαμβάνω και να χαίρομαι. Η υγεία στο σεξ είναι η ψυχική ικανοποίηση, η βιολογική φροντίδα. Το να αγαπά τον εαυτό σου, άρα έχει πρόληψη, δεν παχαίνει, δεν γεμίζει ζάχαρο το σώμα σου, δεν κάνει πίεση, δεν παίρνει παραπάνω φάρμακα μεγαλώνοντα, τότε έχει κερδίσει τη δύναμη του εαυτού να σε υγιεί. Η σεξουαλικότητα είναι η προβολή τη υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε. Θα σα πω ότι διατηρώντα μακροχρόνια ερωτική ζωή, ζει πιο πολλά χρόνια. Είναι τροφή το σεξ. Δεν είναι η αντίληψη ενό σεξισμού mm -hmm. τα πάντα είναι σεξ. Ασφαλώ όχι. Το σεξ είναι μέρο τη ζωή. Και είναι πηγή τη χαρά και τη απόλαυση. Που σε κάνει να αισθάνεσαι μοναδικό, ενδιαφερόμενο για κάποιον άνθρωπο, και σημαντικό να υπηρετεί τον εαυτό σου ζώντα καλύτερα τα προσεχή χρόνια. Αυτοί που έχουν διατηρήσει σεξουαλική ζωή είναι πιο υγιεί γιατί προσέχουν τον εαυτό του, είναι περισσότερο εμφανίσιμοι, ασκούνται, τρέφονται καλύτερα, έχουν καλύτερη ψυχολογία, είναι πιο κοινωνικοί άνθρωποι, είναι πιο ανοιχτοί συναισθηματικά, έχουν μεγαλύτερη αγκαλιά, όπω λέω εγώ, και μπορούν και δείχνουν αυτό που σήμερα χάνεται σιγά-σιγά, την ανθρώπινη εικόνα του. Ζουν πιο πολλά χρόνια. Άνδρες και γυναίκες που στα 80 και στα 90, χωρίς να υπερβάλλω πιο πολύ και τους άνδρες, γιατί η γυναίκα μεγαλώνοντας υποστρέφει σεξουαλικά, η επαφή η ίδια, το συνέστημα που επικοινωνεί, η συντροφικότητα δηλαδή, είναι, πιστέψτε με, η καλύτερη θεραπεία και από τα φάρμακα που μπορείς να παίρνεις για την καρδιά σου, για το στομάχι σου, για την πίεσή σου, για οτιδήποτε. Δεν μου λέτε κυρία Σκητή, επειδή εσεί το περιγράψατε, έχει πέσει ηλικιακά ο δείκτη, ιδίω για το αντρικό πρότυπο που όπω είπατε είναι υποκατάρρευση, σε ηλικίε 30-40. Μιλάμε εκεί που πλήττει η ανεργία. Αν πάω και πιο κάτω, βέβαια τσακίζει πια και στου νέου. Εκεί έχει άλλα, έχει άλλα χαρακτηριστικά Προφ... η ανεργία. Α, για πείτε μου, βάζετε μία διαχωριστική, δηλαδή ένα 20-25 βία μέχρι τα 30 βρίσκεται ότι από την κρίση έχει επηρεαστεί και σεξουαλική του δραστηριότητα, ζωή. Όχι τόσο σεξουαλική δραστηριότητα. Όχι. Κυρίω όμω ο ψυχισμό του. Ο ψυχισμό του. Δηλαδή έχει πληγωθεί και έχει πληγεί η αυτοεπίθυσή του, η αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή ένα 25η που ανοίγει τα φτερά του για να πετάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα ότι πρέπει να πετάξει τη ζωή σου. Να πα ψηλά για να διεκδικήσει τη ζωή σου και αισθάνεσαι ότι οι πόρτε κλείνουν ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο. Ότι πα στη γωνία, ότι ψάχνει στο εξωτερικό να βρει τη ζωή σου, ε, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα που σου δημιούργησε τι προοπτικέ να μείνει, να μεγαλώσει και να σπουδάσει. Είναι μεγάλο πρόβλημα για του γονεί σου που σε βλέπουν και μαραζώνει. Και είναι και μεγάλο χτύπημα για την ίδια την κοινωνία που χάνει καλά στελέχη τη. Γιατί εμεί οι Έλληνε, που έζησα και κάποια χρόνια έξω, είμαστε καλά μυαλά. Είμαστε έξυπνο λαό. Δεν έχουμε όμω οργάνωση. Δεν έχουμε τακτική. Δεν έχουμε όρια. Και δεν μα έμαθαν οι πολιτικοί οι οποίοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο με όλου του μηχανισμού του ότι η αξία του Έλληνα είναι η δική του δύναμη. Και δεν είναι τα δανεικά, οι συμμαχίε, οι λογικέ, το χτύπημα στην πλάτη για του ψήφου. Και κυρίω το μήνυμα ότι δεν βαριέσαι, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Κάθε τι πεθαίνει, αν δεν το αναπαράγει, και δεν του δίνει ζωή, δημιουργία. Από νεκροταφεία λαών, άλλο η ιστορία έχει δείξει. Τα λέει ένα άνθρωπο που θυμίζω ότι πριν αρκετά χρόνια από αυτή εδώ την εκπομπή είχε προαναγγείλει ότι για μένα ο κύκλο του εγχειρήματο πολιτική ω βουλευτή τότε Μάλιστα. κλείνει. Σήμερα αισθάνεστε καλύτερα. Και Όχι. ψυχικά και σωματικά. Και... Δεν αισθάνομαι καλύτερα. Γιατί έχω πολλού φίλου πολιτικού. Που ξέρω ότι πολλοί πολιτικοί σε αυτόν τον τόπο είναι ικανοί. Και σκέφτονται και πονούν και ανησυχούν και προβληματίζονται. Δεν είναι όλη η πολιτική, ξέρετε, ταυτισμένη με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Και με ενοχλεί πάρα πολύ που η κοινωνία γενικεύει. με πολύ εύκολο τρόπο γενικεύει και δικάζει. Δικάζει κάθε τι που είναι στην εξουσία, κάθε τι που υπήρξε πολιτικό, κάθε τι που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την τσέπη του και τη ζωή του. Έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό. Στην πραγματικότητα όμω, οι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλέ φορέ μπαίνουν στα κοινά από αγάπη για τον χώρο, από ανάγκη να δώσουν αυτό που γνωρίζουν και από ψυχική δύναμη να υπηρετήσουν του θεσμού. Πού χαλάει η συνταγή, Ότι αυτοί οι θεσμοί δεν είναι καλά οργανωμένοι. Ότι η αξιοκρατία, στοιχείο τη ελληνική κοινωνία που ποτέ δεν λειτουργήσε σωστά, η δυναμική του εγώ και του εμεί νοσεί σοβαρά στην επιλογή και στη διαχείριση δεδομένων που τελικά ο απλό πολίτη, αυτή την Κυριακή που θα σε ψηφίσει, προσδοκά το ατομικό του συμφέρον. Παραπάνω Από το ομαδικό. Άρα υποστηρίζετε ότι χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση πρώτη. Ναι, στα, χρειάζεται μια θεσμική χώρα. Παιδεία, παιδεία. Που οι πολιτικοί θα έπρεπε να μην έχουν αυτόν τον εφιάλτη, αυτό τον οσιρό φαινόμενο που λέγεται πολιτικό κόστο. Δεν μου λέτε κύριε Σκητή, ε, επιστρέφοντα στην προηγούμενη συζήτηση, στο Ιστιτούτο, ξέρω ότι υπάρχουν και ανοιχτέ γραμμέ επικοινωνία. Ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή σήμερα του σύγχρονου Έλληνα σε συνθήκε κρίση. Που έρχονται στην επιφάνεια με μεγαλύτερη επίταση από ό,τι στο παρελθόν και που σα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έμεσα, όχι άμεσα, συνδέονται με αυτό που υπάρχει στη χώρα. Αυτό που είπατε, η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Κυριαρχό αίτημα. Δεν έχω διάθεση να κάνω σεξ. Και αυτό ξέρετε, δημιουργεί φορτήσει, όπω είπατε πιο πριν πολύ σωστά. Όταν η σχέση του ζευγαριού δεν είναι καλή και υπάρχουν υπόγειε ή φανερέ συγκρούσει, όταν μειωθεί η σεξουαλική επιθυμία αρχίζει και χτυπάει ένα καμπανάκι. Από τον άλλον, καταρχήν. Μήπως δεν θέλει, Μήπως κάπου αλλού έχεις πάει. Μήπως πια εγώ και εσύ δεν θέλουμε να είμαστε μαζί. Μήπως η σχέση μας στο κακό σεξ πληρώσει το τίμημα. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα του άλλου και η ενοχή του πρώτου που λέει δεν έχω επιθυμία. Ο φόβος του. Το πρέπει στο συζητικό καθήκον που το σεξ από μόνο του δηλώνει. Η ανάγκη του πρέπει να κάνουμε σεξ γιατί περάσαν 10 μέρες και δεν κάναμε σεξ. Και η εξέλιξη ότι το σεξ στα χρόνια mm -hmm. αναφίβολα μειώνεται στη ζωή του γάμου. Δηλαδή οι άνθρωποι μέσα στα χρόνια είναι λιγότερο εραστές και περισσότερο σύντροφοι. Αλλά αλλήμοντα να σταματήσουν τη σεξουαλική του ζωή, θα χαθεί πια ο άνδρας και η γυναίκα, αυτά τα πρότυπα που τους γνώρισαν, που τους έφεραν κοντά, που τους είπανε εγώ και εσύ είμαστε επιλεγμένοι από εμάς για να είμαστε καλά μεταξύ μα. Άρα λέτε. Το παιδί μα. Πρόκειται μέσα από εμά. Άρα μου λέτε ότι βασικά είναι η συχνότητα ή η έλλειψη επιθυμία, μάλλον. Η έλλειψη επιθυμία. Η έλλειψη επιθυμία. Και η ποιότητα. Όχι τόσο η συχνότητα. Αυτό που ακούω από πολλού ειδικού, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, αλλά θεωρώ ότι είστε από του πλέον κατάλληλου να μα απαντήσει. Ακούω πολύ συχνά και νέου άντρε να λένε ότι έχουν πρόορια εξπερμάτιση και να το συνδέουν ότι είμαι αυτή την περίοδο ή είμαι πνιγμένο. Η ακούω πολλέ νέε γυναίκε που επίση είναι στην παραγωγική διαδικασία να σου λένε ότι δεν το απολαμβάνω. Ξέρετε, ξέρετε γιατί όμω. Περίπου είναι ω αγκαρία, σου λέει. Ναι, αλλά ξέρετε το γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί χάνετε το συνέστημα. Οι άνθρωποι το σεξ το βλέπουν όλο και πιο πολύ σαν μια μηχανιστική διαδικασία. Καν, καν λέτε σαν ψυχολογική εκτόνωση. Δηλαδή, αυτό, α, αν ε? σα πάω σε ένα χωριό τη Κρήτη και σα πω, κάνουμε μαζί μια μελέτη να δούμε πώ οι έχουν πρόορη. Εξομάτιση. Δεν θα έχει το ένα. Γιατί δεν θα ξέρουν την προώρη εξομάτιση. Πόσοι άνδρες που ζουν σε ήρεμε συνθήκε, σε συνθήκε ξενιασιά, έχουν αισθητικό πρόβλημα. Αναφέρομαι στο ψυχολογικό άκθο. Προφανώ. Δεν αναφέρομαι στο οργανικό. Για τα τελευταία χρόνια υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη επιβάρυνση τη οργανικότητα. Το οποίο το συνδέεται με το περιβάλλον περισσότερο. Το εσείς... οποίο συνδέεται με το περιβάλλον, με το κλιματολογικό κριτήριο, με τη διατροφή μα, με τη γύρανση. Αυτό που λέμε το aging, ότι μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε και έχουμε πιο πολλά χρόνια σεξουαλική ζωή. Αν πάμε παλιά, σε όλη τη χώρα μα, ο 50 ήταν γέρο. Ποιο τολμούσε 50 να πει Θέλω να έχω σεξ. Ήταν πορνόγερο. Σήμερα ο 50 είναι εξαιρετικά νέο άνθρωπο. Ο 60 η γυναίκα 55 χρονών. Είναι ελκυστικότατη. Γυμνάζεται. Φροντίζει την εικόνα τη. Αυτά τα πολύ θετικά μηνύματα τη σύγχρονη κοινωνία, των προτύπων των φίλων, τη διαφιλικότητα. Τι χάνεται όμω. Χάνεται η επαφή, το ψυχικό κομμάτι. Ότι πρέπει να κάνουμε σεξ. Ότι πρέπει να κρατήσω μισή ώρα. Ότι πρέπει να έχει οργασμό τέσσερι φορέ. Ότι πρέπει να έχει πάρα πολύ σκληρή στήση. Ότι πρέπει να με κορυφώσει. Ότι πρέπει να μου δείξω ότι με θέλει. Αλλή μόνο άνδρα χάσει τι σου μπροστά μου. Λέει η γυναίκα. Αλλή μόνο η γυναίκα, αν δεν μου πίσω ότι τελείωσε μαζί μου. Mm -hmm. Και το με τον άλλον δηλαδή. Και όχι με μένα. Όλα αυτά πρέπει, αυτέ είναι ευρώσεις, οι ευρώσει, οι αιμονέ, οι ιδεολειψίε. που και εμεί οι ειδικοί συμβάλαμε σε έναν βαθμό. Τι φέραμε. Χαίρομαι το λέτε εσεί. Βεβαίω. Χαίρομαι. Λέτε ε... δηλαδή ότι από τη στιγμή που μπήκαν κάποιε συμβάσει, αρκετέ. Άρχις... Συμβάσει το είπατε πολύ οικονομικά, αλλά είναι πραγματικότητα. <laughs> Οι νομικέ προεκτάσει λοιπόν τη ανθρώπινη ζωή παγίδευσαν και χρέωσαν του ανθρώπου. Που ένα χωριάτη, ένα βλάχο, θα λέγει κανεί, με τη γυναίκα του στο χωριό του, θα μου πείτε, Μα αυτή είναι η ζωή μα. Ασφαλώ και όχι. Η ζωή λοιπόν έγινε αστική, έγινε απρόσωπη, διαμόρφωσε νευρώσει και άγχη και φοβίε. Μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και σα ομιλώ ω ψυχίατρο τη σύγχρονη κοινωνία είναι η κοινωνική φοβία. Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούν να μιλήσουν, φοβούνται να εκφραστούν, να πούν τη γνώμη τους, ότι θα εκτεθούν, θα γίνουν ευάλωτοι. Γιατί όμως ζούμε και σε εποχές που ο κανιβαλισμός και της τηλεόρασης και των μίντια και της κοινωνίας, ε, πόσο γελάμε με το πρόβλημά σου, πόσο χαιρόμαστε που εσύ έχεις πρόβλημα και εμεί είμαστε οι σωστοί, η ηθική, οι άμεπτοι. Και, και, το, και τα μίντια φυσικά το μεγέθυναν. Έγιναν ο φακό ο απαραίτητο. Δηλαδή έτσι. οι προβλήματα που είχε mm -hmm. παλιά η κοινωνία σήμερα γίνονται δελτία ειδήσεων, προβάλλονται πάρα πολύ άσκημα και οι άνθρωποι υποφέρουν στο φόβο να εκτεθούν, ζουν την αγωνία του να κρυφτούμε και ασφαλώς στη προσωπική σχέση υποκρίνεται το εμείς πίσω από ένα μυστικό εγώ. Τι σημαίνει μυστικό εγώ. Στη δουλειά μου κάνω ό,τι θέλω. Πόσοι σήμερα δεν έχουν κάνει σχέσεις παντρεμένοι. Με στα γραφεία. Γιατί έχουν ψυχικό κενό με τους ανθρώπους στο σπίτι. Πάνε στο σπίτι και δεν μιλούν. Έχουν νεύρα. Έχουν μούτρα έχουν ακεφιά. Έχουν εξαντλήσει το κέφι του, τη διάθεσή του, τη γοητεία του στο επαγγελματικό του περιβάλλον, που εκεί ψαρεύουν ερωμένε κεραστέ. Και αυτό είναι σύγχρονο φαινόμενο τη κοινωνία, που δεν θα αλλάξει. Ούτε μιλάω μέσα από ηθικέ αντιλήψει. Μ' αρέσει που δεν τα στρογγυλεύετε, τα λέτε με γωνίε. Δεν, δεν θα αλλάξει, λέτε. Δεν θα αλλάξει, βεβαίω. Γιατί είναι η πορεία αυτή. Είναι η εικόνα. Φορά πραγματι... Και είναι και αν θέλετε η ζωή η ίδια, που έγινε γκρίζα από τη μία στο lifestyle της, δεν μου φτάνει μια τηλεόραση, δεν μου φτάνει ένα αυτοκίνητο. Και έγινε ανταγωνιστική η συμβίωση που από συναγωνιστική ανταγωνίζεται πλέον. Κοίταξε Νίκο, αν δεν μου αγοράσεις εσύ το χρυσό Rolex, και είμαι και μια ωραία γυναίκα, πόσοι θα περιμένανε να μου το αγοράσουν. Λέει ο άντρας αντίστοιχα, κοίταξε γυναίκα, αν δεν με υπηρετήσεις όπως εγώ θέλω, πόσες γυναίκες σήμερα περιμένουν να με δουν και να με ερωτευτούν, και πίσω από αυτό το εγώ και εσύ αλήθεια σιωπά για να μην τσακωθεί. Μπαίνει σε μια ψυχρότητα, γράφω τώρα μόλις ένα βιβλίο, οι σχέσει σιωπή. Οι άνθρωποι σιωπούν για να μην πονέσουν, για να μην τσακωθούν. Και με την κρίση η σιωπή είναι ακόμη πιο βολεματική. Μα επιτρέπει να έχουμε καθένα το δικό του μικρό όνειρο. Που όμω εσύ δεν το ξέρει ποιο είναι αυτό. Και το διοχετεύω σε προσωπικέ ανάγκε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν και προσωπικά αυτοκίνητα και προσωπικέ τηλεοράσει και προσωπικού λογαριασμού στην τράπεζα. Και έχουν και προσωπικά δωμάτια όταν η ευμάρεια και ο χώρο του σπιτιού το επιτρέπει. Και θα συναντηθούμε, γιατί υπάρχουν και μελετέ που λένε το προσωπικό δωμάτιο αυξάνει πιο πολύ τη σεξουαλική επιθυμία. Γιατί πα στο δωμάτιο και σε περιμένει η μη γυμνή για να απολαύσετε μαζί το πάθο. Λέω κάτι άλλο όμω. Το κρεβάτι του ύπνου είναι ο χώρο, είναι η κοιτίδα τη τροφικότητα. Κοιμάμαι με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα μου, που με ξέρει, που με γνωρίζει, που με στηρίζει. Είναι έτσι όμως σήμερα. Ή τελικά το σεξ βασιλεύει στο μύθο της πρόκλησης, στη φαντασίωση της ειδονής, αλλά χάνει την εικόνα του, Είναι στοχότερο στο εγώ και εσύ και στη σχέση μας. Να εικονοποιήσω που περιγράφετε, θέλω να πάμε σε μια πρώτη διακοπή, ρωτώντας σας ένας από τους λόγους ότι η εικόνα είτε της τηλεόρασης, είτε των μεταξύ σχέσεων ε, έχει καθορίσει πια και τα πρότυπα και τα πρέπει που είπατε σας οδήγησε να μην πολυεμφανίζεστε. Δηλαδή διακρίνω μια αποχή που έχετε πια από τα, από τα μέσα. Είναι... Δεν, σας, δεν σας άρεσε αυτό που φτιαχνόταν σιγά σιγά. Κοιτάξτε, είναι μια συνειδητή επιλογή. Πιστεύω καταρχήν ότι η ελληνική τηλεόραση δεν προάγει την επικοινωνία. Προάγει τα κοκόρια, τον κανιβαλισμό, την υπερβολή, το ακραίο, το αντιδραστικό. Θα μου επιτρέψετε, εγώ να μην είμαι συνήγορο, ούτε καν οπαδό. Και κυρίω να μην είμαι πρωταγωνιστή αυτή τη πλευρά. Όχι ότι δεν αγαπώ την τηλεόραση ή δεν πιστεύω στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι ένα μεγάλο μέσο. Είναι κυρίαρχο όπλο το να μπαίνει στο σπίτι του άλλου, να του μιλά και να σε ακούει. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, θέλω να σκέφτεται ο άλλο να με βλέπει. Θέλω να πάω σε μια εκπομπή όπω αυτή εδώ. Και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε εμεί που το λέτε. Που να νιώθει ο θεατή ότι κάτι ακούει. Μπορεί να συμφωνεί, μπορεί και να διαφωνεί. Δικαίωμά του είναι. Άλλωστε και η διαφωνία είναι το μεγαλύτερο κριτήριο τη ύπαρξή μα. Δεν θέλω όμω ούτε να χλεβάζει, ούτε να, γελιοποιείται, ούτε να γελιοποιούμε σε στάδια τηλεοπτική παρουσία που πια δεν έχει τίποτα να πει. Το κρατώ αυτό. Πάμε σε μια αναγκαστική σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Θέλω να σας ρωτήσω ένα ζευγάρι με τα προβλήματά του σήμερα. Της κοινωνίας και του σπιτιού. Που θα φτάσει μπροστά σας. Και θα φτάσει όχι γιατί κάποιος του το υπέδειξε, αλλά γιατί το επέλεξε. Και θα σας πει κύριε Ασκητή, βλέπουμε έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει όχι φάρμακο, ένας δρόμος τον οποίο αν τον ακολουθήσουμε μπορούμε να ξεκλειδώνουμε σιγά σιγά τα προβλήματα που ξεκινούν από το ίδιο μας το κρεβάτι. Κοιτάξτε, το ζευγάρι που θα κάτσει στην καρέκλα του ειδικού είναι γοητευτικό ζευγάρι. Και γιατί είναι γοητευτικό. Γιατί έχει τη δύναμη να το κάνει. Πώς άνθρωποι που ξέρετε και εσείς πολλούς πιστεύω που κάθε μέρα δυστυχούν μεταξύ τους τσακώνονται. Έχουν μια επιθετική στάση μια πραγματική υποτίμηση ο ένας του άλλου. Θα λέγανε ποτέ έχουμε πρόβλημα, πάμε σε έναν ειδικό. Εάν το πούνε λοιπόν και πούνε πάμε, αυτή η αναγνώριση του προβλήματος είναι η μεγαλύτερη δύναμη της λύσης. Γιατί λύση υπάρχει. Δεν είναι το φάρμακο. Θα δώσω φάρμακο εκεί που υπάρχει ψυχική διαταραχή. Υπάρχει νόσηση. Ένα ζευγάρι που έρχεται και σου λέει Αγαπιόμαστε, αλλά τσακωνόμαστε. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Διαφωνούμε σε όλα. Μαύρο εγώ, άσπρος εκείνος. Κόκκινος εγώ, πράσινος εκείνος. Αυτό το ζευγάρι κάτι θέλει να πει. Μπορείς να μας γεφυρώσεις. Μπορείς να μας πλησιάσεις και να μας δείξεις ότι είμαστε μαζί γιατί το θέλουμε. Γιατί αγαπιόμαστε πραγματικά. Γιατί αυτές οι ψυχικές ανάγκες μας πονούν. Θυμάμαι ένα ζευγάρι μου έχει μια καταπληκτική φράση πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Τη γυναίκα μου την αγαπώ. Δεν την αντέχω όμω. Τη γυναίκα μου την αγαπώ, δεν την αντέχω όμω. Μπορεί να μου την αλλάξει. Παρουσία τη. Και εκείνη γυρίζει και συμπληρώνει. Μπορεί να με κάνει να νιώσω ότι ο άνδρας μου με δέχεται έχοντα αλλάξει όμω και εκείνο. Και κατάλαβα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ζητούσαν να αλλάξουν ο ένας τον άλλον μέσα μας από μια πραγματική αλήθεια, συνειδητοποιώντας ο καθένας πόσο λάθος είναι μέσα στη σχέση του. Γιατί ξέρετε, αυτοί που διαφωνούν και τσακώνονται, λένε πόσο φταίσαι εσύ άραγε, πόσο λάθος είσαι εσύ, πόσο προσπαθώ να σου μιλήσω και δεν με γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω και αν του λέγε, και γράψε ένα μαγνητόφωνο αυτά που λες εσύ, και άκουστα μετά μόνο σου. Να δει, εσύ είσαι λάθο κάπου. Σου συμβαίνει κάτι σε σένα που το διαχειρίζεσαι λάθο. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη πλευρά. Η αναγνώριση. Δεύτερο στάδιο. Η οριοθέτηση. Η πολιτεία. Οι πολίτε. Πώ θα επιβιώσουν χωρί νόμου, χωρί οριοθέτηση. Είμαστε ζευγάρι. Αν φέρομαι, σαν να mm. μόνο μου. Mm -hmm. Αν δεν σε σέβομαι, δεν σε υπολογίζω, γιατί παντρεύτηκα. Γιατί κάνουμε παιδί, για να μας βλέπει δυστυχισμένους, για να ξερνάει αύριο το θυμό του πάνω μας, για να γίνει εισαγγελέα και δικαστή μεγαλώνοντας πόσο κακοί γονείς ήσασταν. Γιατί το παιδί δεν ξέρει ο σύντροφοι τι κάνουμε, μαζί ως γονείς. Μας θέλει όμω συντρόφους. Θέλει να ξέρει ότι εμείς οι δυο αγαπιόμαστε. Και νιώθει πολύ καλά ψυχικά αν ξέρει ότι έχουμε και ερωτική ζωή, όχι φυσικά να την παρατηρεί και να τη βλέπει, αλλά να κατανοεί ότι εγώ με τη μητέρα του και εγώ με τον πατέρα του είμαστε ένα δεμένο και ποιοτικό ζευγάρι. Που λάθη θα κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν τέλειο άνθρωπο. Εκείνο όμω που λέει: Το λάθο μου θέλω να το αλλάξω, είναι ο γενναιόδωρο τη ψυχή του. Είναι ο πραγματιστικό πρωταγωνιστή που λέει: Θέλω να αλλάξω. Εσύ ειδική μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό. Άρα λοιπόν το ζευγάρι έχει πάντα μια καλή λύση να πάρει. Άρα κατά τη γνώμη σα είναι υπερβολικό έω μύθο αυτό που ακούμε στη μέση ελληνική οικογένεια. Εγώ εκεί στηρίζομαι και εκεί φέρνω τα ερωτήματα. Ότι εγώ μετά από έναν γερό καβγά, στο κρεβάτι, θα το πω λαϊκά, του δίνω και καταλαβαίνει και περνώ καλά με τον ή την σύντροφό μου. Ναι. Άρα μήπω μου κάνει καλό να καυγαδίζω. Αν σα αρέσει, γιατί όχι. Εγώ δεν έχω λόγο να πω σε αυτό. Εάν όμω κάθε φορά που καυγαδίζουμε για να κάνουμε σεξ μετά έχουμε αρνητικό συνέστημα γιατί το σεξ πόση ώρα θα κρατήσει, Μισή ώρα, μία ώρα. Που αλήθεια, πόσα παντρεμένα ζευγάρια κάνουν μία ώρα σεξ. Πώ παντρεμένοι άνθρωποι παίζουν με το πάθο τη ειδονή. Αυτό είναι κριτήριο. Συγγνώμη, τώρα ανοίγω κάτι άλλο, αλλά εσεί τα γεννάτε. Είναι ένα κριτήριο καλή σχέση που ξεκινά από το κρεβάτι, αυτό που είπατε πόση ώρα. Βεβαίω νομίζω πως το μεγαλύτερο κλειδί της μαγείας σε ένα ζευγάρι του γάμου, άλλο οι αραστέ. Ξέρετε ότι οι αραστέ γδίνονται, κάνουν σεξ, δίνονται και φεύγουν. Οι σύντροφοι μένουν. Μένουν για να πούνε αύριο θέλω 50 ευρώ να πληρώσω τη δόση της εφορίας ή του αυτοκινήτου. Θέλω να μου δώσεις να αγοράσω πορτοκάλια που δεν έχουμε Μα κάλεσε η Θεία μου αύριο το μεσημέρι. Όχι, αυτή η Θεία σου με κουράζει. Να πάμε να φάμε το παστίτσιο τη. Η χολυστερίνη σου ανέβηκε. Πρέπει να κάνει δίαιτα. Και είναι και δύναμη ψυχή για να να πει στη γυναίκα του: Πάχυνε. Δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Θέλω να φροντίσει την εικόνα σου. Τι λέτε? Ε? Γιατί σε γουστάρωσα γυναίκα. Αυτό το ζευγάρι, εγώ πραγματικά δεν έχω τίποτα να πω. Άρα, μου λέτε Άρα αυτοί οι εραστέ. Ναι. Καλά το τοποθετείτε. Που στο σεξ του, όταν τελειώνουν και ο άνδρα ανοίγει την τηλεόραση και λέει: Α, ό,τι θα πει και οι ειδήσει τώρα, ή θα πάει να ορίσει στην τουαλέτα, ή πεινάει, θα πει στο ψυγείο να φάει, και δεν γυρίζει να πει στη γυναίκα του: Πόσο ωραία περάσαμε εσύ δύο. Πόσο μου αρέσει. Πόσο σε ποθώ. Πόσο με φτιάχνει σαν άνδρα. Και τότε θυμάται ότι αυτή η γυναίκα του γκρινιάζει, ότι αυτή η γυναίκα δεν του λέει και τίποτα, ότι είναι και λάθο μάνα, ότι τη φέρετε γιατί την ανέχετε. Αυτό το ζευγάρι, πιστέψτε με, όσο καλό σεξ να κάνει μετά από έναν έντονο καβγά, αυτό το σεξ σιγά σιγά θα αρχίσει να χάνεται. Άρα μου λέτε, δεν παίζει ρόλο η συχνότητα, να το πω διαφορετικά, αλλά η ποιότητα. Η ποιότητα. Καλά, προφανώ δεν μιλάμε να γίνεται μια φορά το χρόνο. Μα δεν θα γίνεται ποτέ μια φορά το χρόνο. Αν έχει ποιότητα. Αν το απολαμβάνουμε. Εσεί ξέρετε κανέναν που τρώει ένα ωραίο φαγητό να θέλει να ξαναφάει. Άρα δεν είναι ερώτημα αν η έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα. Όχι, Πα βέβαιος. Πάτε βέβαια. στην ουσία εκεί. Η κότα θέλει πατε και κόκο... η κόκορα η κοκορα θελει μια κότα. Το αυγό είναι το κύημα του αποτελέσματο. Και το παιδί μα που γεννάμε, γιατί ξέρετε, κάθε σεξουαλική ζωή σε ένα παντρεμένο ζευγάρι προμηνεί την ανάγκη να μεγαλώσουμε. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ φτωχό να γνωριστούμε, να παντρευτούμε και να μην κάνουμε ένα παιδί. Κυρία Σκητή, να σα ρωτήσω κάτι. Φέρατε ένα παράδειγμα, αλλά εγώ για να σας ιντριγκάρω και λίγο. Αντιστοίχω, η γυναίκα δεν πρέπει να πει την κουβέντα τη στον άντρα μετά από μία σεξουαλική συνέβρεση, μόνο ο άντρα δεν η πρέπει γυναίκα. να σηκωθεί, να πάει στο ψυγείο και να, και να της πει Αγάπη μου, πέρασε ωραία. Η γυναίκα, ναι. και μάλιστα σε έναν άντρα που εσεί είπατε ότι είναι υποκατάρρευση πια και ο ρόλος του. Ακριβώς. Έχει ανάγκη το λόγο και, και, και το δύο. λόγο και πάνω στο κρεβάτι, και οι δύο. Απλώ η γυναίκα το χρειάζεται περισσότερο. Ο άνδρα, ξέρετε, είναι ζώδυ στο σεξ. Και αυτό είναι και η γυναική αμαγία Ξέρετε τι λέει μια γυναίκα φιλοσοφικά. Η γυναίκα δεν ποθεί ποτέ έναν άντρα Η γυναίκα ποθεί αυτόν που την ποθεί. Δηλαδή, ξέρετε τι φοβερό μήνυμα είναι με μια γυναίκα να τη πει ο άνδρας τη μετά από 15 χρόνια: Πόσο μου αρέσει το στήθο σου. Πόσο μετρελαίνει η κοιλιά σου. Πόσο σε φυλάω και τρέμω ακόμη σαν να σε γνώρισα χτέ. Πόσο σε σκέφτομαι και έχω στήσει. Θα μου πείτε υπερβολέ. Θα μου πείτε ονειρικέ ερμηνείε ενό ειδικού. Μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Να είναι η αλήθεια. Και η γυναίκα μπορεί να πει μαζί σου: Νιώθω γυναίκα. Είσαι το αρσενικό που με ζαλίζει. Είσαι ο άνδρα που με μεθάει. Αυτά όμω δεν λέγονται. Γιατί στο κρεβάτι μα σιγά σιγά θα βάλουμε άλλα σκουπίδια, τα οποία θα αρχίσουν να μυρίζουν και θα μας απομακρύνουν και σιγά σιγά θα μας φέρουν αυτό που εμείς οι ειδικοί το βλέπουμε, την αποστροφή ή την αδελφοποίηση ή την παιδικότητα. Σευγάρια Σε δηλαδή που παίζουν παιδικούς ρόλους ή που είναι αδέρφια. Λένε πολλοί άντρε, τη βλέπω γυμνή, δεν μου λέει τίποτα, σαν να βλέπω τη μάνα μου, την αδελφή μου. Και μάλιστα μεγαλώνοντα, επειδή ο χρόνο είναι σκληρό στη γυναίκα γερνάει πιο γρήγορα από τον άντρα. Η γυναίκα μετά τα 50-55, αν δεν προσέξει τον εαυτό τη, έχοντα χάσει και την περίοδό τη, θα ζαρώσει, θα χαλαρώσει, θα βάλει λίπος θα γίνει λιγότερο ελκυστική, αν όχι άσκηνη. Αυτή η γυναίκα όμω έχει τη δύναμη να δημιουργεί εικόνε, αισθήσει που το μυαλό του άντρα πάντα ζητάει. Γιατί ο άντρα, και αυτό το ξεχνάει η γυναίκα, θέλει σεξ. Η γυναίκα θέλει αγάπη, συνέστημα, αξία, υποστήριξη, ο άνδρας θέλει σεξ. Η γυναίκα που ξεχνάει να κάνει σεξ στον άνδρα της, σχεδόν τον έχει χάσει. Θέλω να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί θέλω να πάμε στην άλλη ενότητα, ω εξή. Αν και μαζί σα θα μπορούσε να συζητάει κανεί ώρε, μαθαίνει πολλά. Υπάρχει ένα πρότυπο, εσεί το περιγράψατε, ιδίω τη τελευταία 20 αιτίας. Καταναλωτισμού, ευμάρεια, σεξισμού. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το πρότυπο που στον άντρα έφτιαξε μερικά στάτους για τη γυναίκα. Και τη γυναίκα στο κρεβάτι πια. Και για τη γυναίκα αντιστοίχω, μερικά στάτους για τον άντρα στο κρεβάτι. Δεν μας έχει εγκλωβίσει πια στις σχέσεις. Ιδίως τώρα που καταραίουν τα πάντα. Κοιτάξτε, αν το δούμε έτσι όπως το είπατε, ναι. Αν το δούμε συνολικά, ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Θα παρατηρήσουμε δύο πλευρές. Έναν άνδρα που φοβάται περισσότερο mm -hmm. και που το lifestyle του πέρασε ένα μήνυμα ότι πρέπει να είσαι πετυχημένο, να έχει εξουσία, αφροδισιακή εξουσία, να έχει δύναμη χρηματική, να έχει γοητεία και να περνάς την άβρα σου στη γυναίκα. Άρα, αυτά τα έχεις, έχει χάσει και μια γυναίκα η οποία της έδωσε μια δύναμη, την οργάνωσε η δυτική κοινωνία να είναι αυταρχική, αυστηρή, πολύ κριτική, εναντιωτική και επιθετική στον άνδρα, να του χρεώνει τα πάντα και ασφαλώς να του λέει ότι ξέρεις, είσαι λίγος. Τι να κάνουμε, είσαι λίγος. Θα πάω στον επόμενο. Γιατί ξέρετε ότι ένα ζευγάρι που έχει κακή διαπροσωπική σχέση και ο άνδρας τσαντίζεται, θυμώνει, γιατί είναι θυμώδης και επιθετικός προς τη γυναίκα, και κάθε μέρα τη χωρίζει και τη λέει: Δεν αντέχω άλλο. Θα φύγω από εσένα, θα σε στείλω στη μάνα σου, θα σε διώξω από τη ζωή μου. Και το βράδυ τη λέει: Τα μακαρόνια μου, βάλε και λίγο τυράκι από πάνω τριμμένο. Η γυναίκα, αν σου πει στη ζωή μου, άλλο δεν σε θέλω, έχει τελειώσει. Δεν σε γυρίζει πίσω, ό,τι και να κάνει. Είναι οριστικό. Είναι οριστικό. Αυτό είναι μηνυματικό στη σχέση των δύο φίλων. Η γυναίκα είναι πιο σκληρή, πιο λογική, στρατηγική και σκέφτεται πάντα ότι οι χειρισμοί τη είναι ο εαυτό τη και το παιδί τη. Ο άνδρα τη είναι κυρίαρχο μέρο που όμω απαιτεί τη στήριξη, την οργάνωση και την ικανότητα, γι' αυτό και στην κρίση ο άνδρας βάλεται σήμερα, απέναντι στι υποχρεώσει. αλλήλω ως ω πατέρα και ως άνδρας, αν προδώσει τα οράματά τη για το παιδί τη. Και λέω το παιδί τη και συγχωρέστε μου αυτόν τον εγωιστικό λόγο. Αλλά η γυναίκα βιώνει το δικό της μήνυμα ως μάνα, απόλυτα τεκμηριωμένα στη διαχείριση της μοναδικότητας, γιατί η γυναίκα γεννιέται μάνα, ενώ ο άνδρας γίνεται πατέρας. Σωστός αυτός ο διαχωρισμός και η διατύπωση. Θέλω να μου πείτε, σας ανησυχεί, θα προσπαθήσω να το ελαφρύνω λίγο, για να αποφορτήσω την κατάσταση, αλλά έχετε πει πολύ σημαντικά πράγματα. Σας ανησυχεί λίγο ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση για τα χρωμοσώματα και ότι χάνονται χάνονται τα ανδρικά. Κατά συνέπεια μπορεί πολύ σύντομα να θηλυκοποιηθεί η κοινωνία, σας λέω κάτι προχωρημένο, και να είμαστε κάπως μουσιακό είδος. Τώρα αυτό είναι προσδιορίζω, ένας... αλλά είναι το δικαίωμα του αυτό προσδιορισμού. Είναι ένας ισχυρός φόβος αυτός. Ότι ο άντρας χάνεται και χάνεται πάρα πολλού παράγοντε. Υπάρχουν σοβαρέ μελέτε που συγκλίνουν στην άποψη ότι ο άνδρας θηλυκοποιείται Και κυρίως χάνει τη γονιμότητά του. Μην ξεχνάτε ότι γίνηκαν σοβαρέ μελέτε και προσπάθειε πειραματικέ να τεκνοποιήσει ο άντρα. Να δώσουμε δηλαδή δυνατότητα τεκνοφυλία στον άνδρα. Ο ΙΜΕ, θα λέγει κανεί, ακούγοντα απόψε από το σπίτι του εδώ στην Κρήτη, σε αυτή την πανέμορφη <Ρι> λεπτογένεια χώρα, γιατί για μένα η Κρήτη έχει πάρα πολλά μηνύματα και σεξουαλικότητα και κοινωνιολογική δομή. Ένα άντρα να είναι έγκυο, Πώ θα βγει στο Ηράκλειο και θα πει, Θα φέρω το παιδί μου σε λίγο καιρό. Όμω θα το πετάξουν στο λιμάνι, πιστεύω, ή θα δημιουργήσουν αντιδράσει πολύ μεγάλε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι επίση μια πραγματικότητα ότι η τροφή μα, το περιβάλλον μα, τα χημικά οξέα, αυτό το κλασικό αεροζόλ που ξέρουμε όλοι, το σπρέι, δημιουργεί τα τάπερς. Τα mm. πλαστικά. Γι' αυτό και πραγματικά πρέπει να αποφεύγουμε. Αυτά είναι μομβαρδισμένα με θηλυκέ ορμόνε. Με ιστρογόνα. Άρα λοιπόν, το κατσαρόλι του σπιτιού μα, η παλιά η φουφού, το πύλινο που είχαμε που τρώγαμε, το νερό το γυάλινο, το γυάλινο ποτήρι, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία τη ποιότητα ζωή. Αυτό το fast food. Mm. Το γρήγορο ανέβασμα της ζωής, το όλα γρήγορα γιατί το ρολόι μας πνίγει, η καθημερινότητα δεν μας φτάνει, έχει φέρει αυτό που λέτε και το λέτε πάρα πολύ σωστά, την πιθανή εκφίληση του αρσενικού και την ενεργοποίηση του θηλυκού μοντέλου, των θηλυκών γονάδων, που πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για όλους τους γιατρούς και τους επιστήμονες και τους βιολόγους που μελετούν την μοριακή ιατρική επιστήμη και το γονίδιο, που ξέρετε θα επιβαρύνει Σοβαρά και την κληρονομική διάσταση, τη λεγόμενη γονιδιακή εξίσωση, που θα φέρει πιθανά τον άντρα σε ασθενέστερο σημείο από ότι ήταν πριν από 40-50 χρόνια. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την ίδια Με τη δομή ε, τη ανθρωπότητα. Ελπίζουμε <laughs> πω όχι. Εννοείται <Ας> πω ελπίζουμε. <laughs> Εννοείτε πως ελπίζουμε. Να και α κάνουν έτσι. οι άντρε τουλάχιστον τα στοιχειώδη, αυτά που περιγράψατε, ναι, ναι. για να διαφυλάξουν όχι, την υπατή τους. που θίξαμε σωστά. και το περιβάλλον, η μόλιση του περιβάλλοντο, ειδικά η χημική μόλιση είναι μια σοβαρή παράμετρο αυτή τη υπερβολή. Πάμε στη δεύτερη διακοπή για απόψε. Επιστροφή στι αντιθέσει. Συνομιλούμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Κύριε Ασκητή, θέλω να πάω στο κυρίω αντικείμενο τη παρουσίαση στο Ηράκλειο. Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσει. Αλλά θέλω να πάμε ω εξή. Σε μια περίοδο έκρηξη πληροφορία. Με ένα πάτημα του κουμπιού βλέπεις τα πάντα. Και κυρίως οι στοσελίδες που κάνουν θράψη είναι οι περίφημες ρόζι στοσελίδες. Φανταστείτε λοιπόν, σήμερα τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, έχουν μία εξοικείωση με την τεχνολογία που δεν την είχε η δικιά μου γενιά, οι προηγούμενες γενιές. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κόσμο και από ποιες ηλικίε μπορούν να μπουν. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Σε έναν λαό που περισσότερο προχώρησε εμπειρικά στους δρόμους του σεξ. Ο δικός μας λαός. Δεν είχε μια κουλτούρα, δεν είχε μια αγωγή. Για ιστορικούς λόγους, αν θέλετε, εξηγείται και κοινωνιολογικά. Αλλά σε έναν λαό που στην πληροφορία... Είμαστε γκατζετάκι δες οι να το πω έτσι. Έρχεστε εσείς και μέσα από μια επίπονη προσπάθεια σε συνδυασμό με μια πολιτική βουλή του Υπουργείου Παιδείας να μιλήσετε για σεξουαλική αγωγή και διαφιλικές σχέσεις. Και με αντιδράσεις. Όταν κυκλοφόρησε η επιστημονική σας δουλειά που είναι τα βιβλία στο δημοτικό του παιδιού μου και του καθενό του παιδί. Έχετε εσεί να μιλήσετε για σεξουαλική αγωγή και διαφιλικέ σχέσει και γιατί το ξεκαθάρισα με την τεχνολογία. Γιατί άκουσα κάποιου να λένε Μα θα μιλάνε τα παιδιά σεξ 6-7 χρονών. Α πούμε, α ορίσουμε μια ηλικία 14. Ιδίω όμω στην Κρήτη λησμονούν κάποιοι ότι ακόμη και στα 12 έτη, αντί να παίζουν με τι κούκλε, κάποια κορίτσια παντρεύονται ή κάποια αγόρια. Θα σα ρωτήσω λοιπόν, είστε περίπου σαν ένα αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί υπάρχει ένα διχασμό στην κοινωνία. Απ' τη μία η τεχνολογία, ένα παιδί 6 χρόνων μπορεί να μπει σε άγνωστου δρόμου και επικίνδυνου. Αλλά την ίδια ώρα η κοινωνία λέει στο σχολείο τώρα 6 χρονών, 7 χρονών να συζητάνε για το σεξ με τον τρόπο που ενδεχομένω συζητάνε. Είδατε όμω τι είπατε. Να μιλάνε για το σεξ. Εμεί για το μόνο που δεν θα μιλούσαμε είναι για το σεξ. Η λέξη σεξ προμηνύει στην mm -hmm. κοινή λογική, ένα άνδρα και μια γυναίκα ή δύο άνθρωποι να κάνουν έρωτα. Γυμνούν σε ένα κρεβάτι και να κάνουν τη σεξουαλική πράξη. Βεβαίω αυτό δεν είναι το δικό μας αίτημα. Και αλλήμον σε εκείνου του στεγνού εγκεφάλους που πιστεύουν ότι η σεξουαλική αγωγή και οι διαφυλικέ σχέσει, όπω είπατε πολύ σωστά, θα προμείνει το άνοιγμα τη σεξουαλική ζωή πρόημα στα παιδιά μα. Ισαϊστα που θα σας πω ότι σε όσες χώρες, και στην Ευρώπη και στην Αμερική, που η Αμερική διχάζεται μεταξύ συντηρητική και προοδευτικής αντίληψης, η σεξουαλική αγωγή αποτέλεσε αφορμή να αρχίσει η σεξουαλική επαφή της πρώτης φοράς μετά τα 17-18 χρόνια. Τι λέτε, ε? Ξέρετε ότι σήμερα στη χώρα μας, και θα αρχίσω εγώ έτσι να σας απαντώ, αν είμαι ιαλογόμυβο, όπως είπατε, ενός αλόγου που κάνει σεξ όλο και πιο μικρό. Που φτάνει στην πρώτη του φορά στα 13 χρόνια, όπω είπατε πιο πριν. Το ξέρετε ότι σήμερα έχουμε στην Ελλάδα μέσο όρο ηλικία ένταξη πρώτη φορά 14,5 έτη. Και το 1990, 22 χρόνια πριν, είχαμε τα 16. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πόσο επιτακτική ανάγκη είναι η αγωγή. Διότι ακριβώ το δημοτικό, και για μένα η σεξουαλική αγωγή δεν είναι υπόθεση του γυμνασίου, ούτε καν φυσικά του λυκείου. Είναι του δημοτικού. Και χαιρετίζω το Υπουργείο Παιδεία. Η σεξουαλική αγωγή, η σεξουαλική είπα. αγωγή. Mm -hmm. 12 χρονών πρέπει να τελειώνει. Γιατί άραγε. Γιατί σε αυτή τη χώρα και ο μεγάλος μου θυμός μου ως γιατρός και ως πολίτης αυτής της χώρας είναι ότι το ακραίο του Έλληνα είναι να ψάχνει λύση στην αρρώστια και όχι να μαθαίνει την υγεία του. Δηλαδή, η γοητεία του να καπνίζεις δεν σου λέει ποτέ ότι θα πεθάνεις. Όταν πάθες έφραγμα όμως, ή ένας φίλος μου πρόσφατα που του έλεγα κόψτο το τσιγάρο και έπαθε καρκίνο πνεύμονα, 52 ετών, και μου λέει άχρε Θάνο, τι έπαθα. Έπαθες κακίνο του πνεύμονα. Γιατί, γιατί κάπνιζε. Αν στο σχολείο λοιπόν μαθαίναμε να μην καπνίζουμε, αν σε αυτή τη φοβερή χώρα έμπαινε επιτέλου ο νόμος να μην καπνίζουν στου δημόσιου χώρου, θα ήταν η αλογόμεγα στο άλογο, θα ήταν η αλήθεια του ψέματο, ή θα ήταν η ίδια η πραγματικότητα ότι η σεξουαλική αγωγή δεν είναι σεξουαλική πράξη. Τι είναι η σεξουαλική αγωγή. Είναι το γιατί δικαίωμα. Γιατί ήρθε η ώρα να το ακούσει ο πολλής κόσμος πια και όχι με μια ανακοίνωση υπουργική. Ωραία, πήρε την πολιτική ευθύνη, να το πω έτσι, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά να το ακούσει από τον ειδικό. Τι είναι η σεξουαλική αγωγή. Είναι το δικαίωμα να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, κύριε Σαχή. Δηλαδή το να σώμα σου και τον εαυτό σου. Το σώμα σου. Ότι μεγαλώνεις. Υπάρχει τίποτε πιο μαγευτικό, τίποτε πιο σπουδαίο και αληθινό. Να πει ένα παιδί έξι ότι μεγαλώνει. Δηλαδή, τι είμαστε, η χώρα της τρελάς, η ανησυχία μιας θυσκοληψίας, ο φόβος της αλήθειας, να πεις στο παιδί σου ότι μεγαλώνεις, ότι γίνεσαι αγόρι, ότι γίνεσαι άνδρας, ότι έχει γενετικά όργανα, ότι θα έχει εξπερμάτιση στην εφηβεία σου, ότι θα έχει στήθος κορίτσι στην εφηβεία σου και εμεινορισία. Τι είναι το όμοιο, τι είναι διαφορετικό. Τι είναι να αγαπάς έναν άνθρωπο, είναι μέσα από το σεξ να αγγίζει σε έναν άνθρωπο, να επικοινωνεί με έναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι αμαρτία, ανομαλία, προστιχιά. Είναι κίνδυνο στα παιδιά μα να πει στο παιδί σου ποιο είσαι. Θεωρείτε ότι περισσότερο η αντίδραση είναι ένα ψευδεπίγραφο πουλιτανισμό για να κρύψει μια υποκρισία. Είναι. Μια υποκρισία. Και ένα φόβο. Γιατί θα σα πω ότι σε αυτή την πολιτεία που το έχω βιώσει υπάρχει και σοβαρή ανικανότητα. Να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Να βάλουμε το χέρι μα ω πολιτικοί, οι γείτορε αυτή τη χώρα, που την αγαπάμε όλοι μα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνα, που δυστυχώ σαν Έλληνα όμω έχω διαβάσει πολλή ιστορία και είδα πόσο πραγματικά η διχόνοια, η εμφύλια πολιτική, ο πόλεμο ήταν τα αποτελέσματα αυτή τη άρνε και τη αδράνεια. Να δούμε την αλήθεια μα. Και επιτέλου και ω πατέρα, να έχω δύο γιου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η σεξουαλική αγωγή απειλεί τη ζωή των παιδιών μου. Κάνει το γονιό καχύποπτο, ότι θα πάω στο δημοτικό και θα κάνω την κόρη του να κάνει σεξ αύριο το πρωί. Γιατί αυτό φοβούνται οι γονεί. Και το καταλαβαίνω <coughs> αυτό, γιατί οι γονεί έχουν άγνοια. Αλλά έχουν και πραγματικό φόβο όταν η κόρη του πάει 14-15 χρονών και φοράει μπότε, φοράει μήνυ και βγαίνει έξω ντυμένη, βαμμένη με ένα κινητό, αυτό ο πατέρα. Τι έχει να πει στην κόρη του εκείνη τη στιγμή. Πέραν του τρόμου του και του φόβου του να ελέγξει, να σταματήσει το κακό που έρχεται ή να αρνηθεί την εικόνα της κόρης του. Γιατί λοιπόν η πολιτεία, αυτή η παιδεία που είναι πάντα ένα πρόβλημα στη χώρα μας, να μην πάρει σοβαρά την υπόθεση στα χέρια της που λέγεται πρόληψη, που λέγεται αγωγή υγείας και δεν είναι σεξουαλική πράξη. Και όπως είπατε σωστά, για να μάθει το παιδί να αγαπά, να κατανοεί το σώμα του και τις λειτουργίες και του. Και γιατί? Για να το σέβεται, να το διαχειρίζεται. Εγώ δεν φοβάμαι αυτό που είπατε, την τεχνολογία Συγγνώμη, του ίντερνετ. Συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που είπατε. Να το σέβεται. Γιατί Βεβαίως. αν μάθει να το σέβεται, δεν θα αφήνει κανένα να το ακουμπά Βεβαίως. με ασέβεια. Και Έχει κυνηγάμε λοιπόν τον παιδόφιλο. Και τρέμουμε όλοι ότι σε κάθε γωνιά κρύβεται και ένα παιδόφιλο. Και υπάρχουν παιδόφιλοι πράγματι μέσα στο ίντερνετ που κρύβονται και που ψάχνουν να βρουν το θύμα, όπω είπατε. Το θύμα ή το θύραμα του κακού σχολιού, του κακού γονιού, της κακής πολιτείας. Τι πρέπει, όχι τι πρέπει, πώς πρέπει να πορεύεται μάλλον ένα σχολείο σε αυτό το τομέα. Για να καταλάβει και ο γονιός. Τι είναι αυτό που μαθαίνει το παιδί. Είπατε το σώμα του. Ε, σε ένα παιδί πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, ε, λέξεις, όρχης, στήση... Εδώ, στήθο, είναι απαγορευτικέ. Παίο, είναι απαγορευτικέ. Όχι, είναι εξαιρετικά αλησυνές. Για να δούμε και πώ μεγαλώνουν και τα παιδιά μα αντιστοίχω στο σπίτι. Εγώ σα εγώ, εκμεταλλεύω με εντό εισαγωγικών αυτή τη στιγμή για να δω και πώ ω γονεί όλοι συζητάμε τα παιδιά μα. Γιατί το συνήθε είναι, ξέρετε, μέσα από κάποιε παραβολέ, συμβολισμού, όχι ευθέω και φοβάμαι. Ναι, κι αν... Και το παιδί που πάει, κύριε Σαγίνη. Το πάει παιδί δεν ναι, πάει. Σήμερα και στο... με το smartphone, όπω το είπατε, το είπατε πραγματικά πολύ ωραία. Ένα οχτάχρονο αγόρι που έχει στο χέρι του ένα smartphone μπαίνει και διαβάζει ό,τι θέλει στο Ιντερνετ. Και βλέπει ένα γονιό και λέει: Μην το ξυπνήσω, μην το πονηρέψω. Μα το παιδί ξέρει πιο πολλά από σένα. Το παιδί σήμερα ξέρει πιο πολλά από το γονιό του. Και ο γονιό το αγνείται, το αγνοεί. Φοβάται να μπει μπροστά και να πει: Έλα εδώ, παιδί μου. Χαίρομαι που μεγαλώνει, γιατί ξέρετε τι σημαίνει σεξ. Ταυτότητα φίλων το σεξ. Έχουμε λίγο μπερδευτεί με τι έννοιε σεξ είναι εις αγόρι. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα να κάνω το παιδί μου να νιώθει αυτοπεποίθηση ψυχική. Ξέρετε πόσοι έφηβοι έρχονται μετά στο χώρο μου και λένε έχω δειλία, ψευδίζω, μ' αρέσει να κορίτσι και δεν πλησιάζω. Και βλέπετε τη μάνα και έχει καταρρεύσει σαν χάρτινο πύργο ή τον πατέρα να ανησυχεί. Τι συμβαίνει με το παιδί μου, Πού είναι αυτοί οι γονεί λοιπόν, όταν το παιδί είναι πέντε χρονών, έξι χρονών. Εκεί σιωπούν, φοβούνται, αρνούνται, Πού είναι το Υπουργείο Παιδεία που μαζί κάναμε αυτή τη δουλειά και ακόμα τα βιβλία δίνουν παθούν στι αποθήκε του Υπουργείου Παιδεία. βιβλία φτιάξαμε. Ναι, γιατί κάποιοι είπαν ότι κινδυνεύετε να εκπορνεύσετε τα σχολεία. Τα κοιτάξω, σα λέω. Ε. Ναι, αυτή ναι. ήταν η αντίδραση. Με έχουν αποκαλέσει και διαβόλου του παιδιού. Ναι, παιδί, ναι, ναι. Παιδί, παιδί, παιδί του Μια υποκριτική όμω αντίδραση, γιατί όπω είπατε, έξω από το, από το σχολείο, έξω από το σπίτι μα, συμβαίνει το έλα να δει. Ναι, μα αυτή δεν είναι η ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή η υποκρισία του μέσα στο σπίτι μου κρύβομαι και απ' έξω πυροβολούν οι άλλοι. Είμαστε κατά βάθο συντηρητική κοινωνία, πιστεύετε. Όχι. Όχι. Είμαστε φοβική κοινωνία. Φοβική κοινωνία. Είμαστε, να το πω λίγο αγγλικά και θα το πω και ελληνικά. Είμαστε passive aggressive. Επιθετική, παθητική. Δηλαδή ο Έλληνα σηκώνει το σπαθί του αμέσω να σου ορμήξει ή το πιστόλι του να σου σκοτώσει ή μπορεί να κατεβάσει το κεφάλι του και να αρνείται να διεκδικήσει το οτιδήποτε αφορά τη ζωή του. Οι διαφιλικές σχέσει. Σπουδαίο θέμα. Το είπατε και μόνο σα. Διαφιλικέ σχέσει. Δεν θέλω το παιδί μου, ο γιο μου, να μπορεί να ερωτηθεί μια γυναίκα. Να τον δω μια γυναίκα στη ζωή του. Άρα η σεξουαλική αγωγή παράλληλα του μαθαίνει να εκφράζεται συναισθηματικά. Σα αρέσουν σήμερα οι άνδρε να βνανίζονται μέσα από το ίντερνετ, βλέποντα πρωτοτενίε, μη έχοντα την ικανότητα να κάνουν μια σχέση και ένα δεσμό. Κάνετε σήμερα άνδρε 25-30 ετών και γυναίκε αντιστοίχω ηλικία. Παρθένε, αυτό είναι το νόημα τη ζωή. Αν είναι έτσι, τότε εγώ είμαι λάθο. Αν το Ξέρετε, νόημα είναι. Ξέρετε, προκαλείται, θα σα πει κάποιο Παρθένα, βεβαίω. Ε, Τι λέτε, κύριε Ασκητή μου, Α, αδιακόρευτη. Γιατί είναι για ασπύλη. Ναι, και λοιπόν, απέναντι σε ποιον. Στον τοίχο τη ζωή τη, στο κούφιο δωμάτιό τη, στην ανυπαρξία τη, στην κοινωνία που τη λέει μπράβο που είσαι Παρθένα. Και ό,τι αρρώστηκε αυτό μπορεί να συνεπάγεται εντό ψυχολογική. Άρα η συναισθηματική κρίση mm -hmm που βιώνουμε μέσα από την οικονομική κρίση αναζητάει ποιότητα ζωή, όπω είπαμε πιο πριν, με συνέστημα που εκφράζεται. Η σεξουαλική αγωγή κτίζει την αυτοεκτίμηση, δημιουργεί του μηχανισμού τη αυτοπεποίθησης και προβάλλει τα συναισθήματα του παιδιού μέσα από τη σχέση τη ομάδα του. Είναι σπουδαίο πράγμα η κόρη μου να ερωτευθεί ένα αγοράκι. Δεν είναι άρρωστο αυτό. Δεν είπα να βγουν ραντεβού. 7 χρονών. Να το πάω εγώ, το παιδί μου στο ραντεβού να βγει με το κορίτσι του φίλου μου. Είναι σπουδαίο πράγμα όμω να νιώθουν ότι η ομάδα του ομοίου και η ομάδα του διαφορετικού είναι η ανθρώπινη κοινωνία. Είναι η ίδια η ύπαρξή μα. Είναι το αύριο που επενδύουμε στην αγάπη, στο συνέστημα και στην κυταρογεννητική μα ανανέωση. Το παιδί μα δηλαδή. Το οποίο δεν το ακούμε. Συνήθω κλείνουμε την κουβέντα. Έλα, μωρέ, μικρό είναι. Τα λένε αυτά ναι. να το να Το μαζέψου. μικρό όμω, ναι, ναι. σα το ξαναλέω, ξέρει πολλέ φορέ πιο πολλά από ότι ο γονιό του. Και αλήθεια, πού κατευθύνεται αυτό το παιδί για να πάρει αυτό που η φύση του δίνει. Το παιδί έχει τα ξέρει τρία μεγάλα όπλα: Έχει την περιέργεια, τη μίμηση και την αντίδραση. Η περιέργεια, αν ήμασταν πραγματική κοινωνία, όρημη και υπεύθυνη, θα μπορούσε να διοχετευτεί στην γνώση, στην πραγματική του παιδεία, που δεν είναι μόνο η σεξουαλική αγωγή. Να μην και στο δάσο σου, να μην πετά σκουπίδια. Να μην καπνίζει χασίσει στην εφηβεία σου. Να μην πίνει μπύρε για να νιώσει άντρα. Να μην μιλά άσχημα στο μεγαλύτερό σου. Έγραψα ένα βιβλίο τώρα που λέγεται Για σένα έφηβε. Και γράφω ένα πρόλογο με 13 ρίσει μέσα. Που είναι ο μεγάλο έρωτας γιατί ξέρω το παιδί ρωτεύεται. Εμεί είμαστε οι άνωστοι. Η ανήθικοι, οι, οι ανόητη, η ανεπίτρεπτη να γίνουμε γονεί πολλέ φορέ ζώντα στην ύλη, προσφέροντα το παιδί μα λεφτά, δουλεύοντα ω ήλωτε. 15 ώρε την ημέρα για να πάει το παιδί μα στο καλύτερο σχολείο και μπράβο μα. Να του δώσουμε τα αγαθά που δικαιούται και μπράβο μα. Ξεχνάμε όμω ότι το παιδί μα θέλει ψυχή, θέλει συνέστημα, θέλει αναγνώριση και στήριξη. Για να μπορεί αυτό το παιδί αύριο να μην ζει από εμά, να μην εξαρτηθεί μέσα από εμά. Να μην πηγαίνει στο αλκοόλ και τη αισθάνεται δυστυχία και μοναξιά. Να μην κρύβεται σε μια τηλεόραση, σε ένα ίντερνετ Ψάχνοντα τον παράδεισο, να είναι τη δική του αλήθεια, να διαβάζει βιβλία. Πώ οι Έλληνε σήμερα διαβάζουν βιβλία, Πώ οι γονεί σήμερα φέρονται, όχι με αξιοπρέπεια, μια λέξη κενή, με πραγματική διάθεση ζωή στα παιδιά του, Πόσοι δίνουν χρόνο, όχι χρόνο ποσοτικό, ναι. το να κάθομαι στο σπίτι και να διαβάζω εφημερίδα Καλά το λέτε. ή να μιλάω στο κινητό, δύο Ποιοτικό, ώρες όμως. με τη φίλη μου. Ποιοτικό. Πόσοι δίνουν αξία στα παιδιά του, Ότι μεγαλώνοντα μπροστά Η δρομή τη ζωή δεν είναι ρόδινη. Δεν είναι παράδεισο η ζωή. Μου λένε πολλέ φορέ, και αυτό είναι ερώτημα. Είχα χθε μια ομιλία mm -hmm. μεγάλη στην Αργυρούπολη τη Αθήνα, σε 500 άτομα μπροστά, για γονεί, παιδί και οικονομική κρίση. Το παιδί μου πρέπει να ξέρει για την κρίση. Μα τι, το παιδί μου θα είναι στη γυάλα κλεισμένο. Δεν θα ξέρει ότι περνάμε δύσκολα φίδια στο σπίτι μα. Δεν θα ξέρει ότι η πολιτεία προσπαθεί να αναβαθμιστεί, να φέρει μια καινούργια λογική σε αυτή τη χώρα. Δεν θα πρέπει να ξέρει ότι όλοι ζούμε μέσα σε μια ανασφάλεια και σε μια βεβαιότητα που πάει αυτή η ζωή. Δεν θα πρέπει να γνωρίζει ότι και αυτό συμμετέχει μέσα στην κρίση. Να βλέπει ένα πατέρα να σκέφτεται ή να είναι μελαγχολικό ή μια μάνα να έχει νεύρα, να έχει ένταση και να του λέμε: Όλα είναι μια χαρά, μην ανησυχεί, δεν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, περνάμε πάρα πολύ καλά. Όχι, το παιδί θα ξέρει τα πάντα για μα. Δεν χρειάζεται να ξέρει πόσα χρήματα έχουμε στην τράπεζα. Μια φορά το ήταν του παιδί μου μικρό, Ήρθα και με ρώτησε ο μεγάλο μου γιο, 7 χρονών, Παμπά, πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα. Κατάλαβα ότι αυτή η παιδική ανασφάλεια προάγει ή με ρώτησε, Παμπά, πότε θα πεθάνει. Γιατί το παιδί ζει μέσα από το γονιό του. Έχει τη δική του αναζήτηση που ο γονιό είναι ο πυλώνα αυτή τη εξασφάλιση τη ζωή. Αλλά μεγαλώνοντα το παιδί μου, δεν θέλω ούτε να πάρει ναρκωτικά, ούτε να πάει στο αλκοόλ, ούτε να πάει στο περιθώριο τη ζωή, ούτε να νιώθει ότι αν πεθάνω εγώ θα έρθει μαζί μου στον τάφο, γιατί μόνο του δεν μπορεί να ζήσει. Άρα να μάθουμε να ακούμε και ισότιμο συνομιλητή. Ρωτώ, η διαφιλικότητα μπορεί να είναι και ένα πυλώνα στο να μην συμπεριφερόμαστε ξενοφοβικά. Αν, αν κατανοήσω, δηλαδή τη διαφορετικότητα του φίλου μου, Βεβαίως. θα κατανοήσω και τη διαφορετικότητα τη φυλή του άλλου ενδεχομένω. Βεβαίω. Το Βεβαίως. αναφέρουμε στο βιβλίο. Έχουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό. Βεβαίω. Οι ξένοι άνθρωποι στη χώρα μα δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Είμαι εναντίον τη παραβατικότητα και τη εγκληματικότητα που εκεί θα ήθελα την πολιτεία Προφανώς. ακόμη πιο αυστηρή. Απόλυτη πιο άντεγκη και απόλυτη στον παρανομούντα. Αλλά ο ξένο στο σπίτι μου έχει ρόλο. Όπω τα πήγα στην Αμερική εγώ και το μεταφέρω αυτό μέσα μου. Δεν μηδένε μένει η Αμερικανή σε μετανάστη. Ήμουν ξένος. Ήμουν Έλληνα. Με άλλα ηθική έθιμα και αντιλήψει. Είδατε αυτή τη φίλη όμω πόσο πολύ έχει προχωρήσει. Γιατί έχει αξιοποιήσει ότι ο άνθρωπο δεν κρίνεται από το χρώμα του ή από το αίμα του ή από τη φυλή του. Από το μυαλό του. Από την ικανότητα να προσαρμόζεται και τη δυναμική να επιβιώνει. Υπάρχουν εξαίρεσει στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ δυνατοί. Που είναι αξιοπρόσεκτοι άνθρωποι. Που είναι ευσεβεί άνθρωποι. Που αγαπούν τη χώρα. Που είναι Έλληνε πιο πολύ από του Έλληνε ο ρατσισμό, η ξενοφοβία είναι κριτήρια ενό λαού υποανάπτυκτου. Ούτε θέλουμε ακραία κόμματα. Είναι ντροπή να έχουμε ακραία πολιτικά κόμματα στη χώρα. Αντιστοίχω η σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό, που αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εκεί κάπου πρέπει να ολοκληρώνεται. Στην έκτη τάξη του δημοτικού. Σωστά το λέτε. 12 χρόνια. Ναι. Ε, μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που πολλέ φορέ το συναντάτε εσεί η ειδική στην προεφηβεία και στην εφηβεία σε μια πιο καθαρή επιλογή και των σεξουαλικών μου προτιμήσεων, γιατί φαντάζομαι. Εδώ σε εκπομπή είναι βραδινή, αλλά δεν είναι συνηθισμένη σε αυτόν τον καμβά. Συγχωρέστε μου τη δυσκολία, απολογούμε και στου τηλεθεατέ. Δεν μου είναι εύκολο το πεδίο, γονιό είμαι. Φαντάζομαι όμω ότι έχετε συναντήσει φαινόμενα να έρχεται η μάνα συνήθω με το γιο και να σα λέει οι γιατρέ, σώσαμε, υποπτεύομαι το παιδί μου έχει σχέση με άλλο αγόρι. Ρωτώ καταρχά, σεξουαλική αγωγή μπορεί να οδηγήσει, θα μου πείτε εσεί, ξέρω την απάντησή σα, δεν μανιπουλάρω, δεν καθοδηγώ την προτίμησή σου στο κρεβάτι, αλλά μπορεί να, να με οδηγήσει σε αυτό που κοινωνικά λέμε ότι είναι το σωστό. Θα το πω έτσι εγώ, λαϊκά. Εσεί θα με διορθώσετε. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει σωστό. Υπάρχει μόνο λάθο. Και θα είμαι πολύ απλό. Το παιδί μου τι θέλω να είναι, κύριε Σαχίνη, αύριο, στη ζωή του. Γιατί γίνομαι γονιό. Για να του επιβάλλω τι απόψει μου ή για να απολαύσω την ευτυχία του. Προφανώ για να απολαύσω. Πετε μου, απαντήστε εσεί που είστε πατέρα. Προφανώ για να απολαύσω. Αν ο γιο μου αύριο είναι ομοφυλόφιλο, αμέσω θα μπει το ερώτημα, ποιο το γι' αυτό. Φταίω εγώ γονιό. Φταίει η κοινωνία. Φταίνε οι φίλοι του, έχω ακούσει άπειρε ερμηνείε το ποιο φταίει. Κανεί δεν με ρώτησε τι κάνω τώρα. Γιατί ο γονιό πρέπει να φτωχό. Όχι, δεν σα ρωτάει, σα λέει λύστε μου το πρόβλημα, γιάντε τον. Αυτό σα λέει. Θα πεθάνω από ντροπή. Πρέπει λοιπόν, αν έκανε σεξουαλική αγωγή ναι. το παιδί του. Ναι. Θα διάβαζε και αυτό γιατί τα βιβλία τη σεξουαλική αγωγή εμπλέκουν και το γονιό πολύ θετικά. Τον βάζουν να σκεφτεί, να συμμετέχει. Άλλωστε, κάθε βιβλίο του παιδιού μου είναι και δικό μου βιβλίο στι μικρέ ηλικίε. Μπορεί το παιδί μου 7 χρονών, 8 χρονών να του δώσει το σχολείο ένα βιβλίο που εγώ να μην το γνωρίζω. Πρέπει να είμαι ένα αδιάφορο γονιό. Αν διαβάσω λοιπόν γιατί έχουμε γράψει κείμενα για γονεί, καλούμε του γονεί. Είχαμε εφαρμόσει το γαλλικό μοντέλο, το οποίο έλεγε ότι ο γονιό του σχολείου είναι υποχρεωμένο μια φορά το μήνα να παρακολουθεί μια ομάδα επικοινωνία με του δασκάλου. Και πιστέψτε μου ότι αυτή η χώρα έχει εξαιρετικού δασκάλου. Συμφωνώ μαζί σα. Η πολιτεία είναι σαθρή και μπλοκάρει αυτό το σύστημα. Αυτό λοιπόν ο γονιό που λέει το παιδί μου είναι ομοφυλόφιλο. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Ούτε φταίει γι' αυτό αυτό. Γιατί η ομοφυλοφιλία έχει αποδειχθεί πλέον επιστημονικά. Ότι έχει γονιδιακά κριτήρια, έχει κριτήρια νεύρο του εγκεφάλου και παράγοντες ανάπτυξης βιολογική και λειτουργική ανάπτυξη. Βεβαίω, αν μου πείτε, το παιδί μου μεγαλώνει μέσα με γυναίκε. Το λένε πολλοί γονεί. Φταίει σου... η θεία. Να σου το η πω πιο χιδέα και πιο λαϊκά, ότι έχει φτιαχτεί ένα αντιλόμπινγκ πλέον από αυτού που έχουν επιλέξει ομοφιλοφιλικά, από το οποίο δεν παίρνουν κάποιοι και μέσα στον χώρο τη τηλεόραση συζητιέται αυτό. Και τι μου λέτε, κύριε ασκητή μου, να παραδώσω τα όπλα... Μιλάτε στην Κρήτη, ε? Να παραδώσω τα όπλα της τιμής και της συνέχεια του ανδρισμού, της συνέχεια της γενιάς μου, στην επιλογή του γιού μου. Γενικός και ορίστος, εσείς βεβαίως τώρα να το τοποθετήσετε έτσι όπως εσείς πρέπει να το τοποθετήσετε, αλλά εγώ οφείλω να κάνω το συνήθεια. Τότε διαβόλου. λοιπόν να πάρει το όπλο και να σκοτώσει το παιδί του. Αυτό μου λέτε. Αφού δεν μπορεί να παραδώσει το όπλο, ας πυροβολήσει το παιδί του. Α δείξει την πλήρη ψυχοπαθολογία του. Α δείξει πόσο άρρωστο γονιό είναι. Γιατί το παιδί σου και σε το, το αγαπά ακόμη και αν είναι δολοφόνο. Ακόμη και αν η κόρη σου γίνει πόρνη, την αγαπά. Γιατί είναι το παιδί σου. Και με το παιδί σου δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τι απόψει σου. Έχει δικαίωμα να διαχειριστεί. Αν το παιδί μου πει, Μπαμπά, κάτι, δεν ξέρω τι είμαι, είμαι μπερδεμένος. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν οι γυναίκε, αν μου αρέσουν οι άνδρε. Γιατί ένα ομοφυλόφιλο δεν το επιλέγει να γίνει και εκείνη. Δεν λέει αυτό ξαφνικά, πατάω το πράσινο κουμπάκι, γίνομαι ετεροφιλόφιλο, το κόκκινο ομοφυλόφιλο, το κίτρινο αμφιφιλόφιλος; Αυτή είναι η φύση η ίδια. Όπω εσεί γίνεστε ετεροφιλόφιλο, εγώ μπορώ να γίνω ομοφυλόφιλο. Είμαι άρρωστο. Είμαι ανώμαλο. Πρέπει η κοινωνία να με βομπεύσει. Πρέπει να πάω στο ψυχίατρο και να μου κάνει ηλεκτροσόκ. Πρέπει να πάρω φάρμακα. Όπω νιώθωσαν στο παρελθόν αυτά. Ή να δούμε την κοινωνία ω μια πραγματικά όρημη δράση, όπω είπε ο Φρόμ, ότι η κοινωνία αποτελείται από κύτταρα που δρούν και συμμετέχουν ει άξια. Σημαντικά καθορισμένα στο σύνολό τη. Ο πατέρα του ομοφυλόφιλου δεν του είναι ευχάριστο. Βεβαίω. Του είναι πολύ δύσκολο. Έτσι είναι οφείλει όμω να δεχτεί το παιδί του, να το αγκαλιάσει, να το αγαπήσει, να του πει: Παιδί μου, θέλω να είσαι ευτυχισμένο στη ζωή σου. Ό,τι και να κάνει στη ζωή σου, ω γονιό, ένα δικαίωμα μόνο έχω. Να σε δω ευτυχισμένο. Να σε δω να σε καλά στα δικά σου ποδάρια. Γιατί εγώ, ο κύκλο τη ζωή μου μεγαλώνοντα, περιορίζεται. Και μια μέρα θα φύγω. Άλλωστε, αυτό πιστεύω κι εγώ ω άνθρωπο. Ότι όταν πεθάνει, το παιδί σου είναι η συνεχιά σου. Τα γονίδιά σου, τα μάτια σου, η μόρφωση, η παιδεία σου, η αντιλήψη σου. Και όχι η σεξουαλική του επιλογή και προτίμηση, λέτε. Η οποία δεν είναι επιλογή. Ναι, ναι. Χρησιμοποιεί το όρο επιλογή, αλλά δεν το επέλεξε, για να μην στη λέξη, ο ίδιο. Είναι η σεξουαλική του οριοθέτηση. Ο προσανατολισμό του. Σεβαστός... Ναι, ναι. και ξεκάθαρο. Απαντήστε μου, σα παρακαλώ. Δέχεστε ότι υπάρχουν κάποιοι ή όχι. Είναι μύθο. Θέλω να το διευκρινίσετε. Μιλάτε στην περιφέρεια, δεν μιλάτε και στην καρδιά τη χώρα. Μιλάμε σε ένα όριμο λαό. Να ναι, σα ναι, πω ναι. ότι οι κριτικοί έχουν πραγματικά ψυχή και κρίση. Το έχω δει αυτό. Δεν είναι ένα λαό που κάθεται στη γωνιά του και στο Εντάξει, περιθώριο. Είναι και υπερβολικό. Αυτό είναι και το καλό του ε. και το κακό του. Εντάξει. Δέχεστε ότι ο περιβάλλοντα χώρο μπορεί να διαμορφώσει ή να οδηγήσει, να στρέψει προ μια κατεύθυνση. Αυτό που πήγατε να πείτε προηγουμένω, ότι πολλοί γονεί θα σα πούνε, μα μεγάλωνε συνεχώ με γυναίκε. Συνεχώ. Ναι. Ε, οι οποίε οι συζητήσει του ήταν γυναικείε. Τα πρότυπά του γυναικεία, τον αφιδατώσανε. Τον έκαναν γυναίκα, λένε. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Υπάρχει η επιβάρηση τη αναπτυξιακή εικόνα. Δεν είναι ο καθοριστικό στάδιο αυτό, όμω. Το καθοριστικό στάδιο είναι το γονίδιο και η νευροανάπτυξη, ο εγκέφαλο. Υπάρχουν σήμερα μελέτε που πληθαίνουν και που δίνουν πλέον τη μηνυματική αντίληψη ότι η μοφιλοφιλία είναι οργανόγραμμα γονιδιακή και νευροαναπτυξιακή ανταπόκριση. Βεβαίω το περιβάλλον και εδώ είναι ο πατέρα, δηλαδή, αν ζώγομαι, τη μάνα του παιδιού μου, τη γυναίκα μου, και είναι μέσα η θεία ή η γιαγια εγώ θα βάλω όρια. Θα πω όχι. Γονεί είναι δύο. Εγώ και η γυναίκα μου. Εμεί είμαστε οι γεννήτορε, εμεί είμαστε οι αρχηγοί, εμεί προσδιορίζουμε τη ζωή, την τύχη του παιδιού μα. Για να παίξω. Και πρέπει να αναπέξω. Αυτό το μοντέλο λοιπόν το υποστηρίζω απόλυτα. Πού είναι ο πατέρα μου το γιο, πού είναι η μητέρα με την κόρη, Είπατε προηγουμένω έχετε η μάνα με το γιο. Αυτό είναι αλήθεια. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ο πατέρα δουλεύει. Είναι απασχολημένο. Αρνείται το πρόβλημα. Δεν θέλει να μπει με στο πρόβλημα. Γιατί κρύβεται. Γιατί δεν έχετε και να πει γιατρέ, ήρθα με το γιο μου. Και να δείξει τη δική του κυρίαρχη εικόνα ω πατέρα. Του παιδιού που αγαπά. Και όχι του παιδιού που το φέρνει ω άρρωστο στο γραφείο του ειδικού και μου πετάει και την ταμπέλα. Κάντο καλά, εσύ μπορεί, ξέρω ότι μπορεί να το κάνει καλά. Ναι. Βεβαίω. Υπήρχε κριτικό μου κάποτε, σχεδόν πριν από 15 χρόνια, όταν του είπα ότι η ομοφιλοφιλία δεν αλλάζει και μην ταλαιπωρήσει, γιατί είχε πάει σε πάρα πολλού γιατρού. Ξέρετε, πολλέ φορέ δυστυχώ η εκμετάλλευση είναι μια απάντηση τη νοσηρότητα. Του είπα ότι θα το δεχθεί, είναι το παιδί σου, αγκάλιασέ το, στήριξέ το. Ήταν και εξαιρετικά ποιοτικό παιδί. Και δεν θέλω να σα πω ότι υπάρχουν ομοφιλόφιλοι οι είναι εξαιρετικοί και νοητικά και καλλιτεχνικά και πραγματικά στη ζωή του και πολύ όρημη. Και μου είπε, «Ω, γιατρέ, θα πάρω εγώ το παιδί μου, θα το βάλουμε στο αυτοκίνητο και θα πάμε να πέσουμε μαζί από το βράχο. Και του είπα, τι κερδίζεις από αυτό. Σκοτώνεις το παιδί σου, σκοτώνεις τον εαυτό σου ως ένοχο, που εσύ φταίς, το παιδί σου είναι ομοφιλόφιλο, και τι δίνεις τελικά σε αυτή τη ζωή. Τη φυγή. Η φυγή δεν είναι η λύση. Ό,τι λέγαμε στην αρχή. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Επιστροφή εδώ σε αντιθέσει. Τελευταίο μέρο απόψε. Στα όσα με ενδιαφέρον ακούμε από τον κύριο Θάνο Ασκητή. Να τολμήσω και μια ακόμη προβοκατόρη και εντό εισαγωγικών ερώτηση. Είπαμε για το αγόρι ομοφυλόφιλο. Για το κορίτσι ομοφυλόφιλο. Υπάρχει και αυτό. Γιατί ξέρετε, τώρα τελευταία οι νέοι γονεί λένε ότι. Και θέλω να μου το εξηγήσετε. Ισχύει το ίδιο που περιγράφατε με τους νευροδιαβιβαστές και για ένα κορίτσι. Ισχύει το ίδιο. Απλώς υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το κοινωνικό στάτους είναι διαφορετικό. Βεβαίως. βεβαίως. Και στον άντρα ακούγεται πιο χαλαρά, ναι. Ίδιος όταν είναι κυνηγό να τι... δω δυο γυναίκες να παίζουν. Προσέξτε. Τα έχετε ακούσει, δεν σας σοκάρουν. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος στην αντρική ομοφιλοφιλία. Το πέος. Α. Το πέος το οποίο διεισδύει στον προχτώ του άντρα. Και αυτό πραγματικά είναι κόστος. Για μια κοινωνία που έχει συγκεκριμένε αντιλήψεις και που διαμορφώνει ηθικές προδιαγραφές. Είναι σοκ. Και ασφαλώς είναι σοκ για το γονιό. Και τη μάνα και τον πατέρα. Αν και θα σας πω ότι οι μητέρες είναι πιο τραγικές από τους πατεράδες. Ενώ δίνεται η εντύπωση ότι είναι πιο ανεκτικές. Δεν είναι πιο ανεκτικές. Είναι πιο τραγικές. Ο πατέρας, λοιπόν, πρέπει να σας πω, είναι πιο διαλλακτικός μπορεί να δείξει ενοχλημένο. Μπορεί να δείξει ότι έχασε το κύρος του και κυρίω τη φοβάται. Την κοινωνική κατακραυγή. Τον περίγυρο. Σωστά. Τον περίγυρο. Και σε πιο μικρέ κοινωνίε έχουν διώξει τα παιδιά του οι άνθρωποι για να μην εκτεθούν. Και ασφαλώ είναι και το στάδιο συμπεριφορά. Ένα ομοφυλόφιλο, ο οποίο έχει μια αρκετά γυναικεία συμπεριφορά. Η θηλυπρεπή στάση. Η προκαλή ανοήτω θα εκτεθεί περισσότερο. Γιατί θα σα πω κάτι και θα πάω στην γυναικεία ομοφιλοφιλία. Η σεξουαλικότητα έχει το μύθο το έχει το τη μυστικότητα. Η σεξουαλικότητά σου είναι δικό σου κεφάλαιο. Είσαι χιδαίο και ανόητο να την προβάλλει. Α έχει πάει με χίλιε γυναίκε στο Ιράκ. Είναι ο απόλυτα ιδιωτικό απαραβίαστο χώρο σου. Απόλυτα προσωπικό. Προσωπικό χώρο τη ψυχή σου. Όποια γυναίκα έχει πάει, το κρατά μέσα σου. Με όποιον άνδρα έχει πάει, το κρατά μέσα σου. Βέβαια, οι γυναίκε δεν προβάλλουν mm -hmm. με πόσου έχουν πάει. Εμεί οι άνδρες είμαστε τα κοκόρια ναι, ναι. που Έτσι. λέμε Έτσι. με πόσε γυναίκε πήγαμε. Και πόσο κρύβεται και ο παράγοντα τη ομοφοβία που οι άνδρε έχουν πολλέ φορέ όταν προβάλλουν πολύ το αρσενικό του πρότυπο και τη δύναμή του και τη γοητεία του στι γυναίκε. Η αρσενική ομοφιλοφιλία. Είναι διαφορετική από τη θηλυκή ομοφιλοφιλία. Και λέτε ότι η μάνα είναι πιο τραγικό πρόσωπο για τον ναι, άνδρα. γιατί για το δύο... η μάνα, η μάνα θίγεται ψυχικά του το αγόρι της, ο γιος της, δεν είναι άνδρας. Ενώ είναι άνδρας. Σα πληροφορώ και αυτό να το πούμε απόψε. Για πείτε το αυτό. Ότι ο ομοφιλόφιλο δεν έχει πρόβλημα ταυτότητα του φίλου. Συγγνώμη, με μπερδεύετε. Είναι άντρα. Είναι άντρα. Ξέρετε, αν θα πάτε σε ένα καφενείο, λαϊκό. Ο... Δεν σα λέω εστέτ. Σα μιλάω ω γιατρό. Ναι, ναι. Να του πείτε, μα είναι άντρα, θα σου πει γιατρέ ή Είναι άντρα. Και χαίρομαι που μα βλέπουν απόψε στην Κρήτη. Όλοι οι κριτικοί που ξέρω ότι έχουν ψυχή και είναι και ερωτικό λαό ο κροτικό. Ο ομοφυλόφιλο άνδρα είναι άνδρα. Δεν έχει καμία σχέση με τον τρασέξουαλ, με αυτόν δηλαδή ο οποίο θέλει να αλλάξει το φίλο του, να κάνει χειρουργική επέμβαση. Που είναι ένα άτομο μπερδεμένο ψυχικά μέσα του. Με την σωματόμορφη εικόνα του. Ο ομοφυλόφιλο αισθάνεται, νιώθει και είναι άνδρα. Ακούγεται περίεργο. Είναι αληθινό. Έχει απόλυτη επίγνωση του φίλου του, δίνεται ο άνδρα, φέρεται ο άνδρα. Δεν αναφέρομαι σε ψυχοπαθολογικέ προεκτάσει ανδρική πορνεία ή φετίχ τη μορφή του τραβεστή. Αυτές είναι πλευρές που αγγίζουν τα όρια τη ψυχοπαθολογία. Η θηλυκή ομοφιλοφιλία. Έχει δύο τύπου. Ο λεσβιακό τύπο, η γυναίκα που φέρεται ω άνδρα, έχει ανδρότυπο στη γυναική φύση και που πηγαίνει μόνο με γυναίκες, θηλυκές γυναίκες, τις οποίες επιλέγει θηλυκές ομοφιλόφιλες παροδικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει θηλυκές ομοφιλόφιλες παροδικού χαρακτήρα. Κορίτσια που μεγαλώνουν σε ένα κακό περιβάλλον. Ωραία κορίτσια, όμορφες γυναίκες. Γυναίκες με θηλυκή υπόσταση. Που η μάνα τους όμως είναι κακή. Που το σπίτι τους έχει μέσα κατάθλιψη. Έχει σύγκρουση, έχει οργή, έχει θυμό, έχει βία. Από το σπίτι φεύγουν και πέφτουν στην αγκαλιά μιας λεσβίας. Η οποία τι είναι για αυτές. Η μάνα. Η φροντίδα. Η στοργή. Όσα αράχνει βεβαίως η λεσβία. Θα παγιδεύσει το θηλυκό κορίτσι, όμορφο κατά βάση, θηλυκό και γυναικείο πλάσμα, μες στον ιστό της. Και είναι άτομα αδύναμα, εξαρτημένα, που το σπίτι τους δεν φρόντισε να τους οριμάσει. Και αυτές οι νεαρές γυναίκες, κατά βάση, θα οδηγηθούν σε αυτές τις γυναίκες λεσβίες. Μέχρι ως, όμως σημαίνει. να βρεθούν μπροστά σε έναν άνδρα που θα χτυπήσει το ah. καμπανάκι του έρωτα και εκεί θα φύγουν. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές σε μια εμάνα που μου λέει «Η κόρη μου είναι ομοφυλόφιλη», θέλω να δω τι τύπος ομοφυλοφιλίας είναι είναι λεσβιακό τύπο ή είναι θηλυκό τύπο. Ο λεσβιακό τύπος δεν αλλάζει. Είναι επικρατούσα σεξουαλική συμπεριφορά ομοφιλοφιλικού χαρακτήρα. Ο θηλυκό τύπο ομοφιλοφιλία θα κάνει ένα φεγγάρι μέχρι να βρεθεί ο άνδρας που θα της πει: Σε θέλω και μου αρέσει, σε θέλω στη ζωή μου. Και αυτοί που επιλέγουν να μπαίνουν από τον έναν χώρο στον άλλον, και του Νάπαλιν είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτό είναι μια διαταραχή. Α, είναι διαταραχή. Που δεν ταυτίζεται με την ομοφυλοφιλία, παρά με την παραφιλία. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο δρόμο αναφορά τη παθολογία τη σεξουαλικότητα που εμπλέκονται σε σεξουαλικά παιχνίδια χωρίς να έχουν χαρακτήρα που επικρατεί. Δηλαδή, ομοφιλόφιλος... Δηλαδή, να το δοκιμάσω, ε. Ναι ομοφιλόφιλο. Εγώ τα λέω λοιπόν, και εσύ θα τα λέτε πιστεύω. Ομοφιλόφιλο πηγαίνει με έναν άντρα. Πηγαίνει με άτομα του ιδίου φίλου. Αυτό ο οποίο του αρέσει να παίζει. Μπορεί να πηγαίνει με γυναίκε, μπορεί να πηγαίνει με άνδρε, μπορεί να έχει πληθωρικό σεξ ομαδικού τύπου, μπορεί να έχει διαφορετικέ επιλογέ, μπορεί να έχει σάδα μαζοχιστικά, μπορεί να πηγαίνει με τρανσέξουαλ. Ξέρετε, υπάρχουν γυναίκε, άνδρε mm -hmm. ναι, που κάνουν πορνεία. Και πηγαίνουν με αυτού. Αυτοί λέγονται παραφιλικοί. Δηλαδή, έχουν σεξουαλικέ παρεκκλήσει. Έχουν διαστροφικού τύπου σεξουαλικότητα. Είναι άτομα με έλλειμμα συναισθηματικό. Με έλλειμμα συναισθηματικό. Με, με φοβική στάση ζωή. Με καταναγκαστική σημειολογία στην προσωπικότητά του. Μεγαλωμένη. Και να η σεξουαλική αγωγή εδώ πώ έρχεται Α. και κορυφώνει τη δύναμή τη. Μεγαλωμένη σε συγχυτικά πρότυπα. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω στην αναγκαιότητα τη σεξουαλική αγωγή. Να τολμήσω να σας ρωτήσω σε μια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί ο άντρα στέκεται από ανεκτικά μέχρι και ερεθιστικά στο θέαμα δύο γυναικών. Μου είπατε προηγουμένως μια εξήγηση ότι η, η διαφορά μεταξύ δύο ανδρών είναι το πέος λοιπόν. και η σχόριση. Αυτό είναι ο, βα... ο βασικός παράγοντας ή ε, είναι και το κοινωνικό στάτους. Ε, εδώ, αν θέλετε να πάμε στην ψυχαλική γλώσσα, είναι το σούπερ πέος. Ένα άνδρα με δύο γυναίκε. Α. Είναι δύο φορέ άνδρα. Αρέσκεται, όχι ότι αυτό γίνεται σε κάθε άνδρα, οι σεξουαλικέ φαντασιώσει, ξέρετε έχουν μια τεράστια ποικιλία. Αυτό είναι άλλο. Και έχει πάρα πολλά στοιχεία ιδιόμορφη απεικόνηση τη ειδονή και τη διέγερση. Η φάση όμω του θηλυκού παιχνιδιού για το αρσενικό είναι μια ανοιχτή ισχυρή πρόκληση. Είναι μια ιδανική φαντασίωση ψυχανότητα. Είναι η δικαίωση του αρσενικού. Και είναι και η ανάγκη του να εκφράσει τη δύναμή του με στα δύο θηλυκά. Αντιστοίχω για τη γυναίκα, αυτό που περιγράφεται για το αρσενικό στο θηλυκό. Είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Βεβαίω. Υπάρχουν γυναίκε που δεν είναι ομοφυλόφιλε, που έχουν παίξει με γυναίκε. Που έχουν μπει σε σεξουαλικό παιχνίδι, φυσικά κάτω από συνθήκε χαλάρωση, έχουν πιει. Δηλαδή είναι το περιβάλλον διαμορφωμένο στο να γίνει ένα παιχνίδι. Ξέρετε ότι η σεξουαλικότητα, πει, τώρα πάμε σε πιο ιδιαίτερα θέματα. Δεν είναι μια στεγνοποιημένη λογική του σωστού. Είπατε προηγουμένω τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Δεν υπάρχει στο σεξ αυτό ο Άρα στο τραπέζι που σα έρχεται, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθο, δεν υπάρχει. Το πρώτο που του λέτε είναι βγάλτε από το τραπέζι ναι. τη συζήτηση. Εγώ ξέρετε, το έχω πει πολλέ φορέ. Δεν είμαι παπά. Ούτε αναλύω τι ηθικές διαστάσει. Τι σέβομαι, οφείλω να τι ενισχύω και υπολογίζω πάντα. Στη δική σα κουλτούρα, ω πελάτη μου και ω άνθρωπο. Πείτε μου κάτι, κάτι, κάτι... Αν έρθει ένα άνδρας ναι, ναι. με μια γυναίκα, να σου φέρω εγώ ένα προκλητικό θέμα και μου πει ότι εμεί αρισκόμαστε να κάνουμε με άλλου άνδρες και με άλλε γυναίκε σεξουαλική επαφή. Τι θέλετε από μένα, Αν πει κάποιο από τον δύο, εγώ με αυτό διαφωνώ, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν διαφωνεί κανεί, εγώ δεν είμαι η φωνή τη δικαιοσύνη ή του σωστού. Δεν είμαι δικαστής, ή του ηθικού του ή, ή του, ανήθικου. Mm -hmm. Εγώ κρίνω ω γιατρό αυτό που εσεί μου φέρνετε ω πρόβλημα. Αν εσεί δεν έχετε κανένα πρόβλημα, δεν θα σα πω ποτέ, μα αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Αυτό που κάνετε είναι ανήθικο. Ή είναι ανώμαλο, ή είναι άρρωστο, ή είναι αμαρτωλό. Δεν είναι δικό μου κεφάλαιο αυτό. Σέβομαι την πίστη σα, τι προσδοκίε σα, τα πιστεύω και την κουλτούρα σα. Αυτό ισχύει και για κάποιον που θα σα πει ότι ερχόμαστε να μα πείτε αν αυτό που κάνουμε είναι βρώμικο ή ανώμαλο. Βεβαίω. Ναι. Άλλο να σα πει ο ένα από του δύο ότι εδώ έχω θέμα. Βεβαίως. Τότε υπάρχει αν θέμα. ένας Ένα εκ των δύο πει ότι εγώ δεν θέλω αυτή τη σεξουαλική συμπεριφορά. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό που ρωτήθηκα στην ομιλία, μια σπουδαία ερώτηση. Ποιο είναι το υγιέ σεξ, το σωστό σεξ, υπάρχει. Να. Δεν υπάρχει. Υπάρχει το, σω... το, σεξ που αποδεχόμαστε και οι δύο. Με τρει βασικούς παράγοντες. Να τους ακούσετε. Ένα, δεν απειλείται η υγεία μας. Δύο, δεν επιβάλλει ο ένας τον άλλον μια συμπεριφορά που δεν είναι αποδεκτή και ευχάριστη. Και τρίτον, δεν ευτελίζεις και ξεφτελίζεις την προσωπικότητα του άλλου. Αυτές οι τρεις πλευρές είναι οι χρυσοί κανόνες της σεξουαλικής μας ζωής. Όλα τα άλλα είναι δική μας προσωπική υπόθεση, με την πόρτα κλειστή, με τη δική μας μυσταγωγική συμφωνία ότι αυτό που κάνουμε το ξέρω μόνο εγώ και μόνο εσύ και απολαμβάνουμε τη διαδρομή μιας ιδονής που θέλουμε και οι δύο. Άρα λέτε να φύγουμε από τα κλίσε, τα δίθεν ανοιχτά της ποικιλία, άλυση συζητάνε βοηθήματα, χάπια, στάσει, πορνό, πληροφορίες, όσο όμως τα κλεισάρουμε, δηλαδή βάζουμε ένα τιμοκατάλογο να το πω έτσι, τόσο περιορίζουμε μία σωστή σεξουαλική σχέση και συμπεριφορά. Μία φυσιολογική. Φυσιολογική, ναι, φυσιολογική εγώ θα σας πω, <laughs> καλά κάνετε και με το διότι. φυσιολογικό είναι το αληθινό, κύριε Σαχήνη. Είναι αυτό που εγώ και εσύ θέλουμε να ζήσουμε. Χωρίς να απειληθεί η υγεία μας, χωρίς να σου επιβάλλω ή να μου επιβάλλεις συμπεριφορές που δεν μου αρέσουν και ασφαλώς, χωρίς να αισθανθώ ότι με ξεφτιλίζεις, με υποτιμάς και μου χαλάς το δικαίωμα να έχω τον εαυτό μου. Ένα παιδί μέχρι τα 12 έτη του. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζει. Ακριβώς τη φυσιολογία της σεξουαλικότητα. Γιατί μετά τα 12, αν με ρωτάγατε τι πρέπει να γνωρίζει, θα σας έλεγα την παθολογία της σεξουαλικότητα. Τα με σεξουαλικά δώσε... με νοσήματα, ναι. τα κονδυλώματα που βρίσκουν σήμερα 25% των γυναικών στη χώρα μα και είναι κυρίω η υπόθεση αυτή. Καλά το, λέτε. το εμβόλιο που ακόμα παραμένει χαμηλό στι μέρε μα στα νεαρά κορίτσια, που οι γονεί κοφεύουν και φοβούνται να πούν στην κόρη του 13 χρονών να κάνει το εμβόλιο, γιατί είναι σαν να τη λένε Α, τώρα θα κάνει και σεξ. Μια φορά είχα πει σε μια μητέρα που είχε 13 χρονών κόρη, Γιατί δεν κάνετε το εμβόλιο στην κόρη σα, και μου λέει Τι λέτε γιατρέ, Άμα τη κάνω το εμβόλιο, σα λέω Δευτέρα το πρωί πήγε να κάνει σεξ. Και λέω Μα το πιστεύετε αυτό που λέτε. Δηλαδή θέλετε η κόρη σα να πάθει αύριο μια κονδυλωμάτωση, να απειληθεί από καρκίνο τραχύλου τη μήτρα. Γιατί σήμερα θα τη πείτε πήγε να κάνει σεξ επειδή έκανε το εμβόλιο. Μπορείτε να μου δώσετε δύο-τρία παραδείγματα μέχρι τα 12 έτη για να το καταλάβουν και δάσκαλοι, οι οποίοι βεβαίω σαφώ και ενημερώνονται. Ξέρω ότι στα βιβλία έχετε ειδικό χώρο. Βεβαίω. Όχι, υπάρχει βιβλίο του δασκάλου. Βεβαίω. Αλλά μπορείτε να μου πείτε μέχρι τα 12 για το μέσο γονιό που σα ακούει απόψε. Γιατί θεωρώ ότι και το Υπουργείο Παιδεία πρέπει να βγει πιο θάρετα πια σε αυτήν την ιστορία. Χοντρικά τι γνωρίζει, Γνωρίζει τι λειτουργίε Α... Ακούστε, τρία πράγματα γνωρίζει. Ναι. Θα σα τα πω σαν τρία μπαλόνια. Ένα, το σώμα μου. Είμαι έξι. Είμαι εφτά. Είμαι οκτώ. Είμαι εννιά. Είμαι δέκα. Είμαι έντεκα. Είμαι δώδεκα. Το σώμα μου. Αυτό το μεγαλείο που αλλάζει. Το συνέστημά μου. Αγαπώ το όμοιο. Αγαπώ το διαφορετικό. Εξωστρέφω. Επικοινωνώ. Εμεί είχαμε την τιμή να φτιάξουμε ψυχική υγεία προσωπικέ σχέσει. Σεξουαλική αγωγή διαφιλικές σχέσεις. Τρίτο μπαλόνι. Τι προσδοκώ από τη ζωή μου. Τι είναι σεξ μπαμπά. Τι είναι σεξ δάσκαλε. Τι είναι σεξ κοινωνία. Τι είναι σεξ πολιτεία. Η έκτρωση. Το AIDS. Τα κονδυλώματα. Ο βιαστής που περιμένει. Ο παιδόφιλος που κρύβεται. Το ίντερνετ που λέει ψέματα. Τα χάπια για να έχω καλύτερη στήση, 18 χρονών. 50 ναι και 60 που είμαι εγώ, να το πάρω για να έχω καλύτερη στήση. Αν ο γιο αύριο 18 χρονών έπαιρνε, δεν θα το ονοματίσω, ένα από τα τρία φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μα, θα ήταν ευτυχή πατέρα. Αυτό λοιπόν είναι το σεξ, κύριε Σαγίνη. Αυτή είναι η κατάδεια μα σαν κοινωνία. Mm. Να κρυβόμαστε πίσω από πραγματικέ διαστάσει τη ζωή και να ζούμε ψεύτικε συμμαχίε. Γιατί φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Γιατί θα έρθουν κάποιοι και θα πούνε, Όχι, το σεξ είναι κακό. Μην τολμήσει, σα κοιτή και βάλει στα σχολιά το σεξ. Α το απέξω. Που απ' περιμένει ο παιδόφιλο, περιμένει η έκτρωση, που η χώρα μα πρέπει να ντρέπεται, περιμένει η έλλειψη και η άγνοια, ο φόβο τη παραπληροφόρηση και αυτό ο οποίο σου πει, Εγώ ξέρω να σου πω τι είναι σεξ. Για πάμε να σου το πω ιδιαίτερο. Γέλα μαζί μου, για πέρα στο αυτοκίνητο. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Το bullying συνδέεται με την άγνοια. Με στα σχολεία, γιατί Βεβαίως. έχει αρχίσει μια συζήτηση για τη σφαλιά, λέω το πιο αθώο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν είχαμε γνώση και του σώματό μα και του σεβασμού που πρέπει να έχουμε και τη αγάπη αυτό, θα αποφεύγαμε και άλλε παρενέργειε. Μην κρυβόμαστε και τα παιδιά έχουν του ερεθισμού του. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ναι, αλλά θα σα πω όμω ότι η βία στα σχολεία δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Σωστά. Πάντα υπήρχε. Σωστά. Και πάντα θα υπάρχει. Θύμιζε κάπω το στρατό. Το ζωικό βασίλειο. Το καψόνι του στρατού. Ναι, και ναι. αυτό υπήρχε. Το ζωικό βασίλειο έχει πάντα το δυνατό και το αδύνατο. Το bullying αυτό επιβάλλει μέσα στι σχολικέ κοινότητε. Ο leader, ο αρχηγό, ο οποίο με τη βία και την επιβολή κυριαρχεί στου άλλου. Και όποιο διαφωνήσει, δέχεται το κόστο. Πού είναι η σχολική κοινότητα όμω. Πού είναι ο σχολικό ψυχολόγο. Πού είναι η ομάδα γονέων. Πού είναι αυτοί οι δάσκαλοι οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί να μπουν μπροστά και να διαμορφώσουν συμπεριφορέ θετική αποδοχή. Πού είναι ο γονιό στο σπίτι, που γεμίζει τηλεοράσει στο σπίτι του, λεφτά την τσέπη του γιατί έχει ανασφάλεια και φοβία, και ειδικά σήμερα πολύ περισσότερο. Και δεν έχει χρόνο να μιλήσει το παιδί του. Γιατί εγώ θα σα πω κάτι. Ούτε το bullying, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε οποιαδήποτε βία επιρροή στο παιδί μα απειλεί τη ζωή του όταν ο γονιό είναι παρόν. Όταν αυτό ο μεγάλο φορέα τη ζωή που λέγεται μητέρα και πατέρα, είναι κοντά στο παιδί. Και είναι δίπλα στη ζωή του και στη δύναμή του για να του μιλήσει, γιατί το παιδί πάντα μιλάει. Εμεί δεν ακούμε, κύριε Σαχίνη. Το παιδί θα έρθει και θα μα μιλήσει όταν κάτι το προβληματίζει, όταν ξέρει ότι ο γονιό θα τον ακούσει. Άμα τον πλακώσει ο γονιό στην ανάκριση και δεν τον ακούει και μιλάει μόνο ο γονιό, ο οποίο πάντα ξέρει, είναι σοφό, είναι ο τέλειο, και κάτσε κάτω, παιδί μου, να σου πω γιατί εγώ ξέρω, τότε το παιδί δεν θα μιλήσει ποτέ θα μείνει σιωπηλό ή θα μιλήσει στο φίλο του, που ο φίλος του πάντα δεν είναι ο ιδανικός άνθρωπος, θα του πει την αλήθεια. Θέλω να κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η σεξουαλική υγεία είναι ένα κλειδί για να αναταχθεί και να βρει το βηματισμό της ίδια η κοινωνία. Θα μου πείτε τώρα και θα πει και ο μέσος τηλεθεατής, καλά εγώ δεν έχω να ζήσω αύριο το πρωί, δεν έχω να φάω, τι μου λες. Αλλά Θέλω να πω, αν χτίσει τελικά τη σχέση σου με υγιεί βάσει. Όχι σωστό ή λάθο, καλά το είπατε πάνω στο τραπέζι. Αλλά επιθυμίε οι οποίε να εξισορροπούνται με τον ψυχισμό σου, με το ορμένφιτο σου. Και όταν η κοινωνία αρχίσει να συζητάει και πιο ανοιχτά από το σχολείο, χωρί υποκριτικό ταμπού, δεν είναι ταμπού, υποκριτικό, πιστεύετε ότι μπορεί να πάμε και σε ένα άλλο τύπο κοινωνία τελικά. Ναι. Θα σα πω αυτό που πιστεύω. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο μέσα στο κλίμα αυτής της απεσιοδοξίας. Καταρχήν χαίρομαι γιατί θα γίνουμε κράτος. Εδώ είναι λίγο ροζ και ρουλέτα. Αύριο σφαίρα σκοτώθηκε, αν κερδίσει το πιστόλι δεν το έχει φόβο πια. Ή θα γίνουμε κοινωνία, ή θα οργανωθούμε, ή θα διαλυθούμε. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Η αποκάλυψη έχει έρθει. Όχι η του Ιωάννη, έτσι, η αποκάλυψη της κοινωνίας μας. Τι θα βγει από αυτό, Είμαστε μια κοινωνία σε σοκ. Κρίση σημαίνει σοκ. Είμαστε στη μονάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε καλού γιατρού πάνω μα και έχουμε και την ανάγκη να ζήσουμε. Ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ ω άνθρωπο, επειδή είμαι στον χώρο τη ιατρική 30 χρόνια. Ότι η πίστη να ζήσει είναι η μεγάλη σου μάχη με τη ζωή. Η πίστη σου να ζήσει. Και ο Έλληνα αυτή τη στιγμή καλείται να ζήσει και να βγει από την κοινωνία αυτή της κρίσης. Δυνατός. Να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του. Να μάθει να κατηγορεί τον εαυτό και όχι τους άλλους. Να ξέρει ότι είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του. Και ότι είναι μια ομάδα που όλοι μαζί συμβάλλουμε για το καλύτερο αυτής της χώρας. Οι ανθρώπινες σχέσεις θα βγουν κερδισμένε. Τώρα είναι σοκαρισμένε. Όλοι χάνουμε, κύριε Σαχήν. Όλοι θυμώνουμε. Όλοι φωνάζουμε. Όλοι μουτζώνουμε και εμεί με τα πολλά και εμεί με τα λίγα. Όλοι νομίζουμε ότι το πιθάρι με τι λίρε έσπασε. Τι μένει από κάτω. Η επόμενη μέρα. Εμεί είμαστε η επόμενη μέρα. Τα παιδιά μα που πραγματικά σήμερα πληρώνουν το κόστο αυτή τη εποχή. Η επένδυση του εγώ και εσύ θα γίνει καλύτερη. Η φτώχεια δεν είναι δεν έχω αύριο το πρωί στο παιδί μου να προσφέρω ένα ποτήρι γάλα. Η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Η Κρήτη έχει πολύ καλό χώρο οικονομία. Έχει έφορη γη, είναι ευλογημένη η πατρίδα. Δεν είναι το μήνυμα λοιπόν πώ θα βγούμε την κρίση. Τι θα κάνουμε μετά την κρίση, Ποιοι θα είμαστε, Γιατί θα φύγει η κρίση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η κρίση έχει ημερομηνία λήξη. Η κοινωνία πώ θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε να αγαπά ένα τον άλλον. Θα μάθουμε να είμαστε όχι το εγωπαθέ, ατομικό, ναρκισιστικό όν που μάθαμε να ζούμε στην προσωπική μας ευμάρεια. Θα μάθουμε να αγγίζουμε στον άλλον. Θα μάθουμε να έχουμε το σεξ ως κομμάτι της ζωής μας, γιατί έχουν το σεξ. Και κυρίως τι, θα μάθουμε να μιλάμε, κύριε Σαχή. Στο σπίτι παίζει μια τηλεόραση και οι άνθρωποι είναι βουβοί. Θα ήθελα μια τηλεόραση κλειστή και οι άνθρωποι να μιλούν. Να ακούνε μουσική. Εγώ πήξα παιδί του ραδιοφώνου. Έχω τελειώσει και εκφωνητή του έρι παλιά. Θα ήθελα οι άνθρωποι να ζουν μεταξύ του όχι να σιωπούν και να δίνουν πάντα το μήνυμα της αισιόδοξη πλευράς. Είναι αυτό που είπε ο Βέμπερ. Κάθε τι στη ζωή μπορεί να άσχημο. Αλλά μέσα στο άσχημο υπάρχει και κάτι όμορφο. Απλώς δες το. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε, στην Κρήτη TV, στις αντιθέσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσά φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται άλλα σχόλια για τον επίλογο. Καλό βράδυ.